καλή χρονιά. Βλέπω εξωστρεφείς πληροφορική, μακάρι να γίνουμε και εμείς εξωστρεφείς φέτο, να μιλάμε και να έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλο. Καλώς ορίσατε. Όλα καινούρια, τουλάχιστον από την πεποίθηση που έχουμε ότι αξίζουμε πιο πολλά από αυτά που μας έχουν συμβεί. Και καλησπερίζουμε και τον φίλτατο που λέμε, Κωνσταντίνο. Παρόλο που είναι από το κρύο, έτσι, λίγο εκκριωμένος, έκανε αγάπη και ήρθε. Θα σου πω κι εγώ καλή χρονιά. Τους ακούμε τώρα. Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο τον είχαμε και πέρυσι. Φέτος, από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν αλλάξει πολλά βέβαια. Το πιο απλό είναι από επίκουρος καθηγητής. Έγινε αναπληρωτής. Ναι, πάρε αυτό. Τώρα ακούγεται, ακούγεται. Λοιπόν, η πρώτη διαφορά είναι ότι από επίκουρος καθηγητής του MIT έγινε αναπληρωτής. Η άλλη διαφορά είναι ότι ενώ εμείς νομίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος είναι συμφασμένος με τον περιβόητο γρίφο του ΝΑΣ, μέσα στο 12 έλυσε ένα άλλο πρόβλημα μαζί με την ομάδα του, για το οποίο έχει βραβευτεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Στην Ελλάδα απλώς δεν το ανατελθήκαμε. Επίσης να πούμε ότι αρχίζει να κάπτεται ο Κωνσταντίνος, διότι το πρόβλημα του ΝΑΣ ήταν 55 χρόνια άλυτο, αυτό που έλυσε φέτος ήταν 30 χρόνια άλυτο. Σιγά σιγά αρχίζει να κάνει μια κρίση. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θέλω να το διαβάσω ακριβώς όπως είναι, ότι η Microsoft που του έδωσε ένα βραβείο, λέει ότι αυτό το βραβείο, σας το διαβάζω στα αγγλικά έτσι για να είναι και ακριβές, το δίνει για groundbreaking και high impact work that has the potential to help solve some of today's most challenging social problems. Δηλαδή, του δώσε ένα βραβείο το οποίο το δίνει παγκόσμια σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ουσία σκαπανείς. Αυτό θα πει σε ελεύθερη μετάφραση το groundbreaking. Δεν θα το πει αυτό. Ναι, που... Να με τώρα να αυτό, ναι. Λοιπόν, και ότι έχουμε και μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά πράγματα παγκόσμια. Τέλος πάντων, είναι αυτό που ακριβώς το είπε και είναι, ότι είναι από τις φορές που νιώθουμε στον μέγιστο βαθμό δικαιωμένοι για αυτό που συμβαίνει εδώ στο Γκαζάρτε, και είναι και από τις φορές που είμαστε τόσο χαρούμενοι, που εγώ δεν έχω λόγο να πω κάτι άλλο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι για δεύτερη φορά εδώ. Καλωσορίζουμε και τους γονείς του, οι οποίοι είναι κάθε κυρία εδώ, αλλά σήμερα είναι με λόγο. Με λόγο έναν επιπλέον λόγο, θα έλεγα. Και... Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είναι μετά από ένα κρύωμα ή κατά τη διάρκεια ενός κρύωματος. Θα απαντήσει απόψε τι θα γίνει. Και θα μιλήσω για την πληροφορική, για την επιστήμη στην οποία δουλεύω. Και θα μιλήσω για το πώς η πληροφορική έχει τη δυνατότητα και έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις άλλες επιστήμες, δρώντας κατά κάποιο τρόπο στη θέση που είχαν τα μαθηματικά για πολλούς αιώνες, πριν από τις τελευταίες μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, πέρυσι, όπως μας θύμισε ο Μάκης, είχα μιλήσει για κάτι πιο εξειδικευμένο, για την έρευνα την οποία έκανα στα οικονομικά μαθηματικά. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή θέση να κάθομαι. Είχα μιλήσει για την ισορροπία του NASH και τι αποδείξαμε εμείς. Θα μιλήσω λίγο γι' αυτό στο τέλος της ομιλίας. Αλλά σήμερα θα μιλήσω για κάτι πιο γενικό. Θα μιλήσω για πληροφορική, αλλά για να μιλήσω για πληροφορική θα μιλήσω πρώτα απ' όλα για πληροφορία. Και για να καταλάβουμε τι είναι η πληροφορία θα δώσω μερικά παραδείγματα από την τέχνη. Τι είναι λοιπόν η πληροφορία? Αν ρωτούσε το Μάκη να μου πει τι είναι η πληροφορία, θα μου έλεγε η πληροφορία είναι είδηση. Η πληροφορία είναι μια είδηση, είναι δημοσιογράφος και συμφωνώ σε αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο μια είδηση. Το ερώτημα είναι ότι αυτό που θέλω όμως να καταλάβω περισσότερο είναι ποια είναι η ποσότητα πληροφορίας σε μια είδηση. Και θα δώσω δύο παραδείγματα ειδήσεων. Η μία είδηση είναι ότι το πρωί της Δευτέρας η Κηφισίας είχε κίνηση. Είδηση νούμερο 1. Είδηση νούμερο 2. Κάποιος αλλίωσε τη λίστα Μαγκάν. Δεν είναι είδηση.
αυτό που θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα είναι ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο της είδησης 2 είναι πολύ μεγαλύτερο από το πληροφοριακό περιεχόμενο της είδησης 1, διότι το ότι το πρωί της Δευτέρας έχει κίνηση Κηφισίας είναι κάτι το οποίο όλοι το περιμένουν. Ενώ το... Ενώ ότι κάποιος θα λέει ως και λύσει τα γράμματα δεν τα προφάλλει. Με αυτό το παράδειγμα αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν κάτι είναι προβλέψιμο, τότε δεν περιέχει μεγάλη ποσότητα πληροφορίας. Ενώ κάτι το οποίο είναι σπάνιο, δεν θα το περίμενε κανείς, αν γίνει και κάποιος το παρατηρήσει, αυτό έχει μεγάλη πληροφορία. Έτσι ότι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πληροφορία είναι ποσοτικοποιημένη ποσότητα, δεν είναι απλά ποιοτική ιδιότητα. Άλλο παράδειγμα. Αυτός ο πίνακας έχει πληροφορία. Όχι. Ενώ αυτός ο πίνακας έχει πληροφορία. Αν συγκρίνουμε αυτούς τους δύο πίνακες, βασικά αυτό που κάνει αυτόν να έχει περισσότερο μεγαλύτερο πληροφοριακό περιεχόμενο είναι ότι βασικά αυτό φαίνεται ότι έχει παραχθεί με τυχαίο τρόπο. Έτσι, τυχαία χρώματα, τυχαίο μαύρο ή άσπρο σε κάθε πίξελ αυτής της εικόνας, ενώ εδώ χρειάστηκε ο Νταβίντσι να ιδιοποιεί τα βέτσι να θέσει τον χάρακτο. Επομένως, το συμπέρασμα που βγάζουμε αυτό το παράδειγμα ότι αν κάτι φαίνεται τυχαίο, δεν έχει μεγάλο περιεχόμενο πληροφορίες. Αυτά είναι τα δύο συμπεράσματα που έχω βγάλει μέχρι τώρα. Αν κάτι είναι προβλέψιμο, δεν περιέχει πολλή πληροφορία. Αν κάτι γεννήθηκε τυχαία, δεν περιέχει πολλή πληροφορία. Αυτά δεν είναι τεχνικές παρατηρήσεις, είναι στα παραδείγματα που δείξαμε τώρα. Και εκεί που περιπλέκεται λίγο η κατάσταση είναι εδώ. Με αυτά τα δύο συμπεράσματα, ότι αυτός ο πίνακας του Ρόθκο και αυτός ο πίνακας του Πόλοκ βασικά μας λένε ότι αυτό εντάξει είναι δύο χρώματα. Είναι προβλέψιμο. Αυτό είναι τυχαίο. Αυτοί είναι σημαντικοί πίνακες, ωστόσο παραβιάζουν τα δύο συμπεράσματα μας. Λένε ότι αν κάτι είναι προβλέψιμο δεν περιέχει πολύ πληροφορία και αν κάτι είναι τυχαίο εμείς δεν περιέχει πολύ πληροφορία. Δεν φαίνεται να ισχύει με αυτούς τους δύο πίνακες. Και αυτό που θέλω να πω από αυτό το παράδειγμα είναι ότι το τι κάνει κάτι τυχαίο ή προβλέψιμο έχει να κάνει με το πλαίσιο αναφοράς μας. Εντάξει. Και ακριβώς αυτό μας δίνει και διέστηση για το τι είναι η πληροφορία πραγματικά. Η πληροφορία, το πόση ποσότητα πληροφορίας έχει κάποιο μήνυμα, εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο παρουσιάζεται αυτό το μήνυμα. Και να σας δώσω ένα, και για να το δείξω αυτό λίγο καλύτερα, πάμε στο 1879, στο σαλόνι του Παρισιού, όπου έτσι η Ακαδημαϊκή Σχολή της Γαλλίας παρήγαγε και πίνακες αυτής της μορφής. Εντάξει. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς έχουμε τους... τους εμπρεσιονιστές. Εντάξει, είναι ένα καινούριο μήνυμα, έχει πολλή πληροφορία. Στο πλαίσιο, αυτό το πλαίσιο αναφοράς, αυτός ο πίνακας είναι τελείως διαφορετικός, περιέχει πολλή πληροφορία. Και μετά σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, αυτός ο πίνακας του Πικάσο επίσης έχει πληροφορία. Έτσι, είναι καινοτόμος πίνακας. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, ο Πόλοκ και ο Ρόθκο, αυτοί λέγονται νομίζω αφηρημένοι εξπρεσιονιστές. Επίσης, περιέχουν πληροφορία. Έτσι, έτσι. Και αυτό που θέλω να, και το παράλληλο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι ότι έτσι είναι περίπου και η επιστημονική καινοτομία. Διότι βασικά αυτό που συμβαίνει στην επιστημονική καινοτομία είναι ότι, θα το δείξω σε λίγο αυτό, υπάρχουν κάποια πλαίσια αναφοράς. Για παράδειγμα, ότι όλοι οι πλανήτες γυρνάνε γύρω από τη Γη. Και μετά έρχεται ένας τύπος και λέει όχι, αυτό που όλοι πιστεύουν, αυτό το πράγμα που όλοι αποδέχονται, ότι όλα γυρίζουν γύρω από τη Γη και τον άνθρωπο και δεν ξέρω γιατί, δεν ισχύει, εντάξει. Λέει ο Γαλιλαίος και όμως κινείται η Γη. Βέβαια το είχε πει και πριν ο Αρίσταρχος.
και αλλάζει τελείως η επιστημονική σκέψη και πάμε σε ένα καινούργιο μοντέλο το οποίο λέει ότι όλα κινούνται γύρω από τον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει μετά αλλάζουν τα πράγματα. Παρεμπιπτόντως, γιατί αυτό το μοντέλο είναι καλύτερο από αυτό, είναι βασικά φιλοσοφικό το νόημα, διότι όπως ξέρουμε τώρα στη σύγχρονη φυσική, εξαρτάται το σύστημα αναφοράς. Αν το σύστημα αναφοράς μας είναι στη Γη, όλα κινούνται γύρω από τη Γη. Αν το σύστημα αναφοράς μας είναι γύρω από τον ήλιο, όλα κινούνται γύρω από τον ήλιο. Αν το σύστημα αναφοράς μας είναι σε ένα άλλο πλανήτη, όλα κινούνται γύρω από αυτό το πλανήτη. Δεν έχει νόημα ουσιαστικά αυτό. Ωστόσο, αν θες να έχεις ένα μοντέλο του δικού μας ηλιακού συστήματος, τα γεωκεντρικά μοντέλα παρήγαγαν πάρα πολύ πολύπλοκες περιγραφές του πώς κινούνται οι πλανήτες. Ενώ αυτό, το ήλιο κεντρικό σύστημα παράγει ένα πολύ απλό μοντέλο για το πώς συμβαίνει η κίνηση των πλανητών. Και ο λόγος για τον οποίο θα προτιμούσε κανείς ένα τέτοιο μοντέλο από ένα γεωκεντρικό μοντέλο είναι αυτό που λέμε το ξηράφι του Όκαμ. Ότι δεν μπορεί μια εξήγηση του κόσμου να είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Αν μια εξήγηση του τι συμβαίνει έξω στον κόσμο είναι περίπλοκη, μάλλον είναι λάθος, μάλλον δεν είναι εξήγηση. Γιατί διατρέχει τον κίνδυνο αυτό που λέμε overfitting στα μαθηματικά, ότι μπορείς να περιγράψεις τα πάντα με πολύπλοκες θεωρίες. Ωστόσο, μια θεωρία η οποία πραγματικά εξηγεί τον κόσμο πρέπει να είναι απλή. Αυτό είναι το Occam's Razor. Λοιπόν, άλλη περίπτωση που ήταν αποδεκτή μια θεωρία και αλλάξαν τα πάντα και έγινε μια καινοτομία είναι ο Αϊνστάιν και αυτό που μας λέει ότι ο χωροχρόνος συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά από τη διαίσθησή μας. Εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύαν ότι την ευτόνια μηχανική, θα έρχεται ο Αϊνστάιν και λέει όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάτι διαφορετικό συμβαίνει και μάλιστα αυτή είναι το μία έννοια ακόμα μεγαλύτερη καινοτομία διότι παραβαίνει ακόμα και την διαίσθησή μας. Για τη συμπεριφορά του χρόνου. Ένα παράδειγμα που συμβαίνει με την... μπορεί να το έχετε ακούσει, λέει το παράδοξο των δίδυμων αδελφών. Διδύμων αδελφών. Το οποίο λέει το εξής, ότι έστω ότι έχουμε δύο δίδυμους αδελφούς, εκ των οποίων ένας μπαίνει σε ένα πύραυλο και πάει να ταξίδι στο διάστημα με ταχύτητα πολύ κοντά στη ταχύτητα του φωτός και ξαναγυρνάει. Βασικά αυτό που προβλέπει η θεωρία είναι ότι όταν γυρίσει, ο αδελφός του θα είναι γέρος, ενώ αυτός θα είναι ακόμα μερικές μέρες πιο μεγάλες. Εντάξει, έφυγε λοιπόν για μερικές μέρες ταξίδι και όταν γύρισε ο αδερφός του, ο δίδυμος, είχε περάσει. Τέτοια παράδοξα που συμβαίνουν, αυτά είναι αντιμένουν ακόμα και τη διαίσθησή μας. Μεγάλη καινοτομία. Τι θέλω να πω, ότι η επιστημονική καινοτομία και σε αυτό μοιάζει με την καινοτομία στην τέχνη και άλλες καινοτομίες είναι ότι υπάρχει μια αποδεκτή θεωρία και μετά από παρατήρηση, συνειδητοποιεί κάποιος ότι αυτή η θεωρία είναι ανεπαρκής. Είτε για να περιγράψει τον κόσμο έξω, είτε για να εκφράσει τα μηνύματα της εποχής, στην περίπτωση της τέχνης. Και μετά από σκέψη, προκύπτει μια καινούργια θεωρία. Και αυτή η θεωρία παίρνει τη θέση της προηγούμενης θεωρίας και ο κύκλος αυτός συνεχίζεται μέχρι να πεθάνουμε και στα εγγόνια μας κτλ. Για πάντα. Και τώρα, πού έρχεται η πληροφορική. Και αυτό θα το πω, η επιστημονική καινοτομία 2.0, για όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ, καταλάβετε το άλλο αυτό. Η καινοτομία 2.0 είναι η εξής περίπτωση, ότι στο παρελθόν η διαδικασία της παρατήρησης ήταν δυνατόν να γίνει με ένα ανθρώπινο μυαλό. Στην εποχή μας τίθεται το ερώτημα πόσα δεδομένα χρειάζεται να κοιτάξουμε για να βρούμε ανεπάρκειες στις θεωρίες τις οποίες είναι αποδεικτές και να διορθώσουμε τις θεωρίες μας με καινούργιες θεωρίες. Πόσα δεδομένα χρειάζεται να κοιτάξουμε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για το πόσα δεδομένα προκύπτουν στην εποχή μας. Το πρώτο παράδειγμα είναι ένα τηλεσκόπιο το οποίο αποτελείται από πολλές αντένες που θα καλύπτουν περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, αυτό λέγεται Square Kilometer Antenna Telescope. Αυτό θα φτιαχτεί από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
οι αρτές θα κοιτάνε το διάστημα και θα συλλέγουν πληροφορίες. Πόσα δεδομένα νομίζετε ότι θα συλλέγονται ανά μέρα από αυτό το τηλεσκόπιο? Η τάξη μεγέθους είναι ασύλληπτη. Είναι αυτό που λέγεται ένα exabyte. Τι είναι ένα exabyte? Το ένα exabyte είναι ένα δισεκατομμύριο gigabyte. Τώρα, το gigabyte ξέρετε, είναι περίπου όσο χωράει ένα αστικάκι βάσει των υπολογιστή σα. Αυτό είναι κάθε μέρα αυτό το τηλεσκόπιο θα παράγει ένα δισεκατομμύριο φορές ποσότητα αυτού του stick. Αυτό το stick που είχε τη λίστα να κάνει. Και το θέμα είναι ότι για να... Δεν μπορεί το ανθρώπινο... Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος έτσι ώστε ένας άνθρωπος να κάτσει και να κοιτάξει όλες αυτές τις φωτογραφίες και τα δεδομένα που τραβάει αυτό το τηλεσκόπιο και να βάλει καινούργια συμπεράσματα για το πώς περιφέρεται ο κόσμος. Αυτή η πληροφορία, για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους, είναι όση πληροφορία διακινείται στο διαδίκτυο σε μία μέρα από τις ενέργειες δισεκατομμυρίων χρηστών του ίντερνετ επί δύο. Αυτή είναι η ποσότητα για την οποία μιλάμε. Έτσι. Δεν γίνεται καινοτομία λοιπόν πάνω στην πληροφορία που συλλέγει αυτό το τηλεσκόπιο σε ανθρώπινες ώρες. Έτσι. Χρειάζονται υπολογιστές για να δαμάσουν αυτά τα δεδομένα, να εξάγουν πληροφορία την οποία αργότερα ο άνθρωπος εννοείται θα επεξεργαστεί και θα φτιάξει καινούριες θεωρίες. Άλλο παράδειγμα, ίσως το έχετε ακούσει, ο επιτεχνητής στο CERN. Ο επιτεχνητής στο CERN συλλέγει λιγότερα δεδομένα από το τηλεσκόπιο το οποίο έδειξα πριν. Τα δεδομένα που συλλέγει ανά χρόνο είναι 15 petabyte, τα οποία είναι 15 εκατομμύρια gigabyte. Ενώ το τηλεσκόπιο συνέλεγε 1 δις gigabyte μέρα. Αυτοί συλλέγουν το χρόνο, 15 εκατομμύρια gigabyte, τα οποία επίσης είναι πάρα πολλά. Και εννοείται χρησιμοποιούν πολλούς υπολογιστές για να βγάλουν τα οποιαδήποτε συμπεράσματα για τις θεωρίες τις οποίες προσπαθούν να τσεκάρουν. Άλλο παράδειγμα, και τελειώνω με τα παραδείγματά μου, είναι το γονιδίωμα. Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει περίπου 3,3 δισεκατομμύρια βάσεις. Αυτό είναι 1 gigabyte, ακόμα λιγότερο. Αλλά για να σας δώσω αίσθηση για την τάξη μεγέθους για την οποία μιλάμε, αν ήταν να φτιάξω ένα βιβλίο με το γονιδίωμά μου, θα έπρεπε βασικά να γεμίσω 3.000 τόμους των 1.000 σελίδων για να το καταγράψω. Εννοείται ότι χωράει το στικάκι, έτσι. Αλλά είναι τόσο πληροφορία που δεν πρόκειται ποτέ να κάτσω έτσι πολύ συγκεντρωμένα να κοιτάξω αυτή την... και να βγάλω συμπεράσματα για πώς λειτουργεί ο οργανισμός μου και πόσο μάλλον έχω πάρα πολλούς οργανισμούς στον οποίο έχω ή πολλούς ανθρώπους στον οποίο έχω βρει το DNA και να μπω στη διαδικασία να αποκρυπτογραφήσω το τι πληροφορία πιθανόν θα μπορούσε να περιέχει αυτό το γονιδίωμα. Για να μην σας πω πολύ λίγο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φτάσαμε στην εποχή που έχουμε μεθόδους να τραβάμε, να μαζεύουμε τεράστια ποσότητα πληροφορίας και για πρόοδο στις επιστήμες πλέον πρέπει να έχουμε τρόπους να δαμάσουμε αν θέλετε, αυτή την πληροφορία και να βρούμε συσχετισμούς, να βρούμε με αυτή η πληροφορία, το ανθρώπινο διόν έχει και μεγάλη ποσότητα πληροφορίας που δεν ξέρουμε τι κάνει και θεωρούμε ότι δεν κάνει τίποτα. Πρέπει όμως να βρούμε μέσα σε αυτό το τεράστιο γονιδίωμα ποια είναι τα χρήσιμα κομμάτια πληροφορίας. Αυτό λοιπόν που εννοώ με τον όρο εξωστρεφής πληροφορική είναι η καινούργια φάση στην οποία βρίσκεται η πληροφορική που δεν είναι ας πούμε που δεν επικουρεί ας πούμε τη λογιστική επιστήμη. Η πληροφορική δεν είναι αυτή που φτιάχνει τους υπολογιστές που είχαν παλιά οι τράπεζες και τους είχαν ανοιχτούς και τους βοηθούσαν να κάνουν υπολογισμούς. Μάλιστα, παλιά ο υπολογιστής ξέρετε τι είναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι υπολογιστής. Η αρχική έννοια του υπολογιστή ήταν μια γυναίκα, συνήθως, η οποία ήταν κάθε πανεπιστήμιο είχε τον υπολογιστή του, που ήταν αυτή η κυρία, και όσοι θέλουν να κάνουν υπολογισμούς, τις στέλνανε υπολογισμούς και αυτή καθόταν και τις έκανε με το χέρι, έκανε πράξη κτλ. Και γυναίκα διότι στην παλιά έτσι, πιο σεξιστική κοινωνία, συνήθως οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κάνουν ας πούμε, έρευνα, οπότε η καριέρα τους ας πούμε ήταν έφτανε μέχρι εκεί.
Αυτό ήταν ο υπολογιστής παλιά και μετά μετεξελίχθηκε σε έναν αυτοματοποιημένο υπολογιστή, ο οποίος έφτιαξε αυτούς τους παλιούς υπολογιστές που βασικά δεν κάνανε τίποτα. Και μας περιπτώσει τώρα βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση, στη φάση που... Κάνανε θόρυβο. Ορίστε. Κάνανε θόρυβο οι παλιοί. Ναι, φτάσαμε λοιπόν στην εποχή που τα κινητά μας είναι υπολογιστές, στο αεροπλάνο έχουμε μπροστά μια οθονούλα που βασικά είναι ένας υπολογιστής, που μπαίνουν οι υπολογιστές μέσα στο σώμα μας και βγάζουν φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τα πάντα έχουν κάποια υπολογιστική ισχύ και μερικοί υπολογιστές είναι πολύ δυνατοί και είμαστε στη φάση που επικουρούμε, θα αρχίσουμε βοηθάμε τις άλλες επιστήμες να κάνουν πρόοδο. Και θέλω να σας δείξω 2-3 παραδείγματα από την αλληλεπίδραση πληροφορικής με τη βιολογία, τη φυσική και τα οικονομικά. Και εκεί θα τελειώσω την ομιλία μου απόψε και μετά πάμε σε ερωτήσεις. Το πρώτο παράδειγμα είναι πάνω στην οικολογιστική βιολογία. Λοιπόν, και θα πάμε 3 εκατομμύρια χρόνια πίσω, όπου είχαμε κάποιον οργανισμό και το DNA του. Έτσι, το DNA αποτελείται από μια ακολουθία από βάσεις, ACGT, και στην πορεία της εξέλιξης αυτός ο οργανισμός έδωσε ένα καινούριο οργανισμό, 2 καινούριους οργανισμούς αν θέλετε, οι οποίοι αντιγράψανε το DNA του μπαμπά, αλλά γίνανε κάποιες μεταβολές, μεταλλάξεις στο DNA. Έτσι, εδώ, ας πούμε, αυτό το C έγινε G εδώ. Δεν αντιγράφηκε περίπου η ακολουθία από τον μπαμπά στο παιδί, αλλά γίνανε μερικές, αυτό που λέμε, mutations, μεταλλάξεις. Εδώ το C έγινε A. Και αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε για πολλά εκατομμύρια χρόνια. Αυτοί οι οργανισμοί παρήγαγαν καινούριους. Αυτοί επίσης περίπου αντιγράψαν το DNA των προγόνων τους, αλλά έγιναν κάποιες μεταβολές. Εδώ το G έγινε T. Και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε στα είδη που ζουν στον πλανήτη τώρα, εντάξει. Τα ζώα που είναι στον πλανήτη τώρα είναι τα, ας πούμε, αν θέλετε, αυτό είναι ένα φιλογενετικό δέντρο. Και τα είδη που ζουν τώρα είναι αυτά τα φύλλα αυτού του δέντρου. Έτσι είναι ένα φύλλο που είναι ανάποδα. Για να μην δεν το έχω το γυρίσω, αλλά έτσι θα το γραφίζουμε. Ο Δαρβίνος άρχισε να τα ζωγραφίζει έτσι. Τα φύλλα αυτού του δέντρου είναι τα είδη, οι οργανισμοί που είναι στον πλανήτη τώρα, ζωντανοί, και μπορούμε να τους πιάσουμε για να βγάλουμε το DNA τους. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε το δέντρο. Δεν ξέρει κανείς το δέντρο της εξέλιξης των ειδών. Το μόνο στο οποίο έχουμε πρόσβαση είναι τα φύλλα αυτού του δέντρου. Μπορούμε να πιάσουμε τους οργανισμούς που ζουν στον πλανήτη τώρα και να βγάλουμε το DNA τους. Και το ερώτημα είναι, σε αυτό το DNA περιέχεται αρκετή πληροφορία για την ιστορία η οποία έφερε εν ζωή αυτούς τους οργανισμούς με αυτά τα DNAs. Αυτό είναι το υπολογιστικό πρόβλημα. Είναι υπολογιστικό πρόβλημα. Πρέπει να εκτάξουμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει στο DNA και να βρούμε το δέντρο το οποίο εξηγεί το πώς προέκυψαν αυτά τα είδη. Είναι υπολογιστικό πρόβλημα. Έτσι έχουμε λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, έχουμε τους ζωντανούς οργανισμούς και τα DNA τους και θέλουμε να βρούμε ποιο δέντρο έφερε ζωή, έτσι, μετά από μια διαδικασία εκατομμύριων χρόνων, έφερε ζωή αυτά τα ζώα. Πριν από μερικά χρόνια έκανα δουλειά πάνω σε αυτό το πρόβλημα και ανακάλυψα μια ενδιαφέρουσα, μαζί με τους συνεργάτες μου, μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ αυτού του προβλήματος, το σου δίνω DNA, βρες με το δέντρο, με ένα άλλο πρόβλημα που φαίνεται αρχικά άσχετο με αυτό το πρόβλημα και έχει να κάνει με το μαγνητισμό. Και στα μαγνητικά υλικά υπάρχουν αυτά κάποια περίεργα υλικά, τα οποία λέγονται φερομαγνητικά υλικά, τα οποία ανάλογα το ποια θερμοκρασία τα βάζουμε, σε ποια θερμοκρασία τα βάζουμε, είτε είναι μαγνήτες είτε δεν είναι μαγνήτες. Δηλαδή, αν πάρουμε ένα τέτοιο υλικό και χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία του, υπάρχει ένα σημείο κάτω από το οποίο θερμοκρασίας, αυτή η θερμοκρασία λέγεται θερμοκρασία Curie, κάτω από την οποία το υλικό από μόνο του γίνεται μαγνήτης. Αυτό λέγεται αυθόρμητος μαγνητισμός.
Έτσι, αν πάρω το πέρα το υλικό, θα το βάζω κάτω από μια θερμοκρασία, γίνεται μαγνήτης, αθόρμητα. Ωστόσο, πάνω από αυτή τη θερμοκρασία δεν έχει, δικιά του μαγνητική ιδιότητα. Εντάξει. Το αίσθημα είναι τι σχέση έχει αυτό το φαινόμενο, αυτό το φαινόμενο στο φερομαγνητισμό με την εξέλιξη. Αυτό που δείξαμε είναι ότι η θερμοκρασία είναι αντιστοιχή ακριβώς στην πιθανότητα μετάλλαξης αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, βρήκαμε μία αντιστοιχία μεταξύ αυτών των δύο φαινόμενων, του τι συμβαίνει στην εξέλιξη και του τι συμβαίνει σε έναν μαγνήτη. Και με αυτή την αντιστοιχία που βρήκαμε, αποδείξαμε ένα θεώρημα. Και αυτό που λέμε ότι οι θερμοκρασίες στις οποίες το φερομαγνητικό υλικό δείχνει αθόρμητη μαγνήτηση, δηλαδή κάτω από τη θερμοκρασία Curie, είναι ακριβώς εκείνες οι πιθανότητες μετάλλαξης στις οποίες μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, βρήκαμε μία αντιστοιχία δύο προβλημάτων τα οποία φαινόταν άσχετα. Και για να βρούμε αυτή την αντιστοιχία χρησιμοποιούσαμε μεθόδους των αλγορίθμων της πληροφορικής. Δεν θα πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια υλικά είναι αυτά, ας πούμε, δώσε μας ένα παράδειγμα, ποιο υλικό κάτω από μια θερμοκρασία Curie μπορεί να φέρει μαγνητισμό, ένα παράδειγμα. Βασικά είναι κάπου, δεν ξέρω τις ενώσεις οι οποίες είναι. Είναι χημεία δηλαδή, χημική ένωση. Είναι μια χημική ένωση, είναι ένα μέταλλο, μέταλλο. Μέταλλο, γιατί αυτό είναι το φέρο, είναι από το σίδερο. Ναι, ναι. Να είναι χημικές ενώσεις στο Wikipedia θα δεν θα... Ναι, απλώς για τώρα, μέχρι να πάμε σπίτι. Αλλά η αντιστοιχία είναι ότι βασικά ένας φερομαγνήτης μπορεί να τον αναπαραστήσει επίσης από ένα δίκτυο. Η κόμπη του δικτύου είναι τα διάφορα σωματίδια μέσα στο φερομαγνήτη και οι ακμές εδώ στο σχήμα είναι το πόσο κοντά είναι τα δύο σωματίδια. Και το θέμα είναι ότι οι σωματίδια τα οποία είναι κοντά επηρεάζουν το ένα το άλλο τη μαγνήτηση, τείνουν να έχουν κοινή μαγνήτηση και αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχεί στο φαινόμενο του ότι αν δύο οργανισμοί είναι κοντά σε αυτό το δέντρο, τείνουν να έχουν κοντινό DNA. Περίπου με αυτή η σχέση με αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα. Υπολογιστική στατιστική. Θα μιλήσω για ένα κάτεμα της τράπουλας και θα θέσω ένα ερώτημα απλό, γιατί ανακατεύουμε την τράπουλα πριν αρχίσουμε μια παρτίδα. Η απάντηση είναι, προφανής δεν είναι καμία παγίδα, η απάντηση είναι γιατί θέλουμε να αρχίσουμε την παρτίδα μας με μια τυχαία διάταξη των 52 φύλων της τράπουλας. Το ερώτημα είναι πόσες δυνατές διατάξεις έχει μία τράπουλα, 52 φύλλα. Αυτοί που θυμούνται τα βασικά μαθηματικά που κάναμε στο Λύκειο θα μου πούνε ότι οι διατάξεις που υπάρχουν είναι 52 παραγωγικό. Δεν έχει σημασία τι είναι. Είναι περίπου 10 στην 77 οι δυνατές διατάξεις μιας τράπουλας. 10 στην 77 είναι βάζετε έναν άσο και 77 μηδενικά. Είναι μεγαλύτερο από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μεγαλύτερο από ο αριθμός αυτός, το 10 στην 77, είναι μεγαλύτερος από όλα τα σωματίδια του σύμπαντος, πολλαπλασιασμένα με όλα τα nanoseconds από τη γέννηση του σύμπαντος. Αυτός, ο αριθμός διατάξεων μιας τράπουλας είναι τόσο μεγάλος. Είναι αυτό που λέμε αστρονομικός. Οπότε τίθεται δεν ξέρω τι. Θέλω να αρχίσω την παρτίδα μου με μια τυχαία διάταξη των φύλων. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανές διατάξεις των φύλων. Και πώς θα αρχίσω από μία, μου δίδεται μία διάταξη, έστω τα φύλλα είναι εντελώς ταξινομημένα, 1, 2, 3 κλπ. Κούπα, 1, 2, 3 σπαθιά κλπ. Αρχίζω από μία τέτοια διάταξη, τελείως προβλέψιμη, πώς θα φτάσω σε μία εντελώς τυχαία διάταξη τη στιγμή που υπάρχουν τόσες πολλές. Δεν πρόκειται ποτέ, πώς θα τραβήξω τυχαία μία τέτοια διάταξη. Ένας μαθηματικός θα απαντούσε, είναι αυτό που κάνουμε και με το ζάρι. Το ζάρι τι είναι ένας κύβος με 6 νούμερα στραμμένα στις έδρες του και το ρίχνουμε και βασικά μας δίνει ένα τυχαίο ρυθμό από το 1 στο 6. Εντάξει. Αλλά προκειμένου
έχουμε, θα θέλαμε ένα ζάρι με 10 στην 77 έδρες για να, για να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Για να επιλέξουμε από τις 10 στην 77 δυνατές διατάξεις μία τυχαία, θα θέλαμε ένα ζάρι τεράστιο, το οποίο όπως σας είπα δεν γίνεται να φτιάξουμε, γιατί τα σωματεία του σύμπαντος δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Επομένως, έχουμε ο συμβιβασμός μας είναι ότι αντί να φτιάξουμε ένα τέτοιο ζάρι ιδεατό, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να το φτιάξουμε, φτιάχνουμε, επινοούμε ανακατέματα της τράβουλας, τα οποία προσπαθούν να προσομοιώσουν ένα ζάρι. Το ανακάτεμα της τράβουλας είναι προσομοίωση αυτού του ιδεατού ζαριού, το οποίο δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Και το ανακάτεμα δεν είναι τίποτα άλλο, ένας αλγόριθμος που μας λέει μια διαδικασία βημάτων για να ανακατεύσουμε τα φύλλα της τράβουλας. Πώς μπορούμε να αναλύσουμε αυτό το αλγόριθμο? Αυτό είναι το αλγόριθμο που δείτε, και αυτή είναι η υπομελιστική στατιστική, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, ας σκεφτούμε την εξής διαδικασία ανακατέματος, αυτή που λέει ότι πάρε το πάνω χαρτί, βάλε το κάπου τυχαία, πάρε το πάνω χαρτί, βάλε το κάπου τυχαία και συνέχισε να παραλαμβάνεις. Εντάξει, το ερώτημα είναι, που τίθεται, είναι, ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα αλγόριθμο για να ανακατεύουμε την τράπουλα. Πόσες επαναλήψεις αυτή τη διαδικασία πρέπει να κάνω για να ανακατευτεί η τράπουλα, να φτάσω πολύ κοντά σε μια τελείως τυχαία διάταξη της τράπουλας? Αν λοιπόν κάνετε τους υπολογισμούς που χρειάζεται, που δεν είναι εύκολοι, αλλά τους έχουμε κάνει στην υπολογιστική στατιστική, θα βρείτε ότι οι επαναλήψεις που χρειαζόμαστε είναι περίπου 300. Εντάξει. Ωστόσο δεν νομίζω κανείς να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο ανακατέματος, και αν το χρησιμοποιεί μάλλον προσπαθεί να κλέψει, διότι δεν πρόκειται να κάνει 300 επαναλήψεις. Συνήθως αυτό που χρησιμοποιούν είναι μια άλλη, ένα άλλο ανακάτεμα που λέγεται Riffle Shuffle. Δεν ξέρω πώς το λέμε στα ελληνικά. Πώς το λέμε? Δεν το λέμε, το κάνουμε. Λοιπόν, πόσες επαναλήψεις χρειάζεται να κάνετε σε αυτό όταν παίζετε μια παρτίδα Δυρύμπα, για να προσομοιώσετε το τέλειο ζάρι. Αυτό που λέει, λέμε τα μαθηματικά, περίπου 7 επαναλήψεις αρκούν. Αυτό είναι λοιπόν, αυτά είναι τα τύπου θεωρήματα που παράγει αυτή η θεωρία. Προσπαθεί να καταλάβει τυχαίες διαδικασίες που προσπαθούν να προσομοιώσουν πράγματα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε, γιατί το σύμπαν δεν μας επιτρέπει, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και δεν υπάρχουν αρκετά υλικά για να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα που θέλουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να προσομοιώσουμε τέτοια ιδιαίτερα τυχαία συστήματα με απτά με αλγορίθμους στους οποίους μπορούμε να τρέξουμε. Και χρειάζεται κάποια ανάλυση, και αυτό είναι αυτό που κάνει η υπολογιστική στατιστική. Τελευταίο παράδειγμα, και πάω στα περσινά λίγο, θεωρία περνίων. Πώς μπορεί να επηρεάσει η υπολογιστική σκέψη τα οικονομικά. Και αρχίζω με ένα παράδειγμα παιχνιδιού. Τι είναι παιχνίδι? Ένα παιχνίδι είναι ένα αφηρημένο μοντέλο κάποιας σύγκρουσης εντός εισαγωγικών, που σαν και αυτό που δείχνει αυτός ο πίνακας. Αυτός ο πίνακας βασικά έχει δύο στρατηγικές, αν θέλετε, χωρίς να θέλω έτσι να... Έχει δύο στρατηγικές για τον άντρα. Χωρίς να θέλω να υιοθετήσω στερεότυπα, θα πω ότι ο άντρας θέλει να πάει ποδόσφαιρο και δεν θέλει να πάει σινεμά, και θα πω ότι η γυναίκα θέλει να πάει σινεμά και δεν θέλει να πάει ποδόσφαιρο. Και βασικά ο άντρας και η γυναίκα έχουν δύο στρατηγικές. Ο άντρας ή θα επιμείνει στο ποδόσφαιρο, ή θα συμβιβαστεί με την ιδέα του σινεμά, και αντιστοίχως η γυναίκα ή θα επιμείνει στο σινεμά ή θα επιμείνει στην ιδέα του ή θα επιμείνει στο σινεμά ή θα συμβιβαστεί με την ιδέα του ποδοσφαίρου. Και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί, τι στρατηγικές θα επιλέξει το αντρόγυνο, ο καθένας θα κερδίσει κάτι. Αν για παράδειγμα η γυναίκα επιμείνει στο σινεμά και ο άντρας συμβιβαστεί με το σινεμά, τότε θα πάνε σινεμά. Επομένως η γυναίκα θα χαρεί πολύ, θα πάρει 5 πόντους χαράς. Και ο άντρας θα χαρεί λίγο, γιατί εντάξει, πήγε κάπου στην γυναίκα, θα πάρει 1 πόντο χαράς. Το αντίστοιχο γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ο άντρας παίρνει 5 πόντους χαράς και η γυναίκα παίρνει 1. Αυτά τα νούμερα λοιπόν λένε πόσους πόντους χαράς παίρνει ο κάθε παίκτης του παιχνιδιού. Τώρα, αν ο άντρας επιμείνει στο ποδόσφαιρο και η γυναίκα επιμείνει στο σινεμά, δεν κάνουν τίποτα, οπότε παίρνει 0 πόντους ο καθένας. Και αντιστοίχως, αν
γίνει το τρελό ότι ο άντρας βάζει για σινεμά και η γυναίκα για ποδόσφαιρο, τελικά δεν πηγαίνουν πίσω πουθενά, γιατί δεν μπορούν να τα βρούμε και δεν παίρνουν κανένα. Το παίρνιο, αυτό που λένε παίρνιο στη θεωρία παιχνίδι, είναι ένα αφηρημένο μοντέλο το οποίο προσπαθεί να πιάσει κάποια χαρακτηριστικά μια σύγκρουση. Και δεν αφορά απαραίτητα ενδοοικογενειακές αποφάσεις. Παραδείγματα αυτού του παιχνιδιού μπορούν να συμβούν στον επαγγελματικό σας χώρο κλπ. Δηλαδή δεν αφορούν ποδόσφαιρο και σύνομα. Και δεν είναι απαραίτητο ότι ακριβώς αυτές οι τιμές είναι αυτές που προσπαθούν ποιοτικά να καταλάβουν τι συμβαίνει σε μια σύγκρουση. Και η ισορροπία NAS είναι ένα ζεύγος στρατηγικών που είναι σταθερές μία απέναντι στην άλλη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει τρεις στρατηγικές NAS. Η μία στρατηγική είναι έτσι, και ο σκοπός των ισορροπιών NAS είναι να προβλέψει τι περιμένει να γίνει σε μια κοινωνία όπου παρατηρείται συγκεκριμένη σύγκρουση. Για παράδειγμα, ευρωκειμένο, μία ισορροπία NAS είναι αυτή εδώ, που πάντα γίνεται αυτό που θέλει η γυναίκα και αντιστοιχεί στη μητριαρχική κοινωνία, όπως στην ελληνική. Μία άλλη ισορροπία είναι, ξέρω εγώ, αυτή που γίνεται πάντα αυτό που θέλει ο άντρας, που αντιστοιχεί, παρακάτω σας ο κύριος Κοπόδωσσα, είναι αυτό που στην πατριαρχική κοινωνία. Υπάρχει και μία άλλη ισορροπία, και μάλιστα το θεωρήμα του NAS αποδεικνύει ουσιαστικά ότι υπάρχει μονός αριθμός από ισορροπίες πάντα. Η ισορροπία αυτή δεν είναι αυτό που λέμε μεικτή ισορροπία, πιθανοτική ισορροπία. Ο άντρας με πιθανότητα 5 έκτα θα επιμείνει στο ποδόσφαιρο, αλλά με μικρή πιθανότητα θα συμβιβαστεί με αυτό που λέει η γυναίκα του. Και αντιστοίχως η γυναίκα θα επιμείνει με μεγάλη πιθανότητα να τη συμβιβαστεί με πιθανότητα 1 έκτο. Και αν κοιτάξετε τα νούμερα αυτά, είναι σταθερά το ένα απέναντι στο άλλο. Αν δηλαδή ο άντρας χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική, τότε αυτή η στρατηγική για τη γυναίκα είναι ευέλτιστη και αντιστρόφως, αν η γυναίκα χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική, αυτή η στρατηγική για τον άντρα είναι ευέλτιστη. Επομένως, οι δύο στρατηγικές είναι ευέλτιστες η μία απέναντι στην άλλη και σταθεροποιείται το σύστημα. Αν σε ένα σύστημα η στρατηγική ενός παίκτη δεν είναι ευέλτιστη απέναντι στη στρατηγική των άλλων παίκτων, τότε αυτός ο παίκτης θα αλλάξει τη στρατηγική του, που αυτό μπορεί να δώσει κίνητρο σε άλλους παίκτες να αλλάξουν τη στρατηγική τους, που θα δώσει κίνητρο σε άλλους παίκτες να αλλάξουν και δεν θα σταθεροποιηθεί το σύστημα. Ο μόνος τρόπος που θα σταθεροποιηθεί είναι ένα ζεύγος στρατηγικών ή για παιχνίδια με πολλούς παίκτες στρατηγικές για κάθε παίκτη, έτσι ώστε κάθε μία να είναι ευέλτιστη απέναντι στις στρατηγικές των άλλων παίκτων. Αυτό είναι η ισορροπία μας. Και έτσι για να γίνουμε λίγο, έτσι, πριν πω στα υπολογισμούς και πληροφορική, τι θα γίνει αν ο μπλε παίκτης προσθέσει, ο οποίος ξέρει η θεωρία παιχνίδια, προσθέσει από τα παιχνίδια πολλές φορές δεν είναι ότι μας δίδονται. Δεν είναι, ας πούμε, ένα παιχνίδι που μας δίδεται είναι το σκάκι ή το τάβλι ή το πόκερ. Αυτά τα παιχνίδια μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά άλλα παιχνίδια όπως το φορολογικό σύστημα, το δίκτυο των δρόμων, άλλες συγκρούσεις τις οποίες παρατηρούμε στην καθημερινότητά μας, έχουμε πολλές φορές τη δυνατότητα να τις αλλάξουμε, να αλλάξουμε τη δομή του παιχνιδιού. Εμπροκειμένου, ένας άντρας αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προσθέσει μια ακόμα στρατηγική στο σύνολο στρατηγικό του. Αυτή η στρατηγική είναι «γουστάρω σινεμά, θα φωνάξω και τη μαμά μου». Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει το παιχνίδι, έτσι, διότι πλέον η γυναίκα προφανώς δεν θέλει να πάει για σινεμά με την πεθερά της, οπότε αν πάνε σινεμά, τότε ο άντρας θα πάρει δύο πόντους, γιατί φύγει και με τη γυναίκα και με τη μαμά του σινεμά, ενώ η γυναίκα θα χάσει ένα πόντο. Έτσι, είναι αρνητικό όφελος για τη γυναίκα αυτή η στρατηγική. Το παιχνίδι έτσι όπως το άλλαξα, προσθέτοντας μια στρατηγική στον άντρα, έχει μόνο μία ισορροπία, η οποία είναι κάθε μέρα ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό που έγινε εδώ είναι ότι με την απειλή ότι υπάρχει μια άλλη στρατηγική στο παιχνίδι, ότι μουστάρω σινεμά, θα φωνάξω τη μαμά μου, η γυναίκα πάντα θα συμβιβάζεται, γιατί κάθε φορά που θα προτείνει σινεμά, ο άλλος θα φέρνει και την πεθερά. Εμείς να σταματήσει να προτείνει σινεμά, ή θα πηγαίνει πάντα ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αυτό που γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι έτσι για να εξοικειωθείτε λίγο με το τι είναι παιχνίδια και τι είναι ισορροπίες NAS. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι δεν έχεις βάλει το κουστάρο ποδόσφαιρο, θα φωνάξω εγώ και δική μου μαμά. Θα φωνάξω το ποδόσφαιρο με την πεθερά. Συμφωνώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
Ναι, αυτή είναι μια έξυπνη γυναίκα. Λοιπόν, το εθνικό δεδομένο παίκτη που ξέρει θεωρία παιχνίων μπορεί να εξαφανίσει ανεπιθύμητες ισορροπίες από το παιχνίδι και να... Πέρα από την πλάκα, αν προσπαθήσω να φτιάξω το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας, αυτό που προσπαθήσω να κάνω είναι να φτιάξω το σύνολο κινήτρων που έχουν οι πολίτες μου, έτσι ώστε οι ανεπιθύμητες ισορροπίες συγκεκριμένα φοροδιαφυγή να φεύγουν από το παιχνίδι και να μένουν οι επιθυμητές ισορροπίες. Το ρεύμα του θεωρήματος του Νάτς είναι ότι εφαρμόζεται πάντα. Ότι κάθε παιχνίδι από μια αγορά πραγματική, από ένα σύστημα δρόμων, από ένα κοινωνικό δίκτυο, από τις εκλογές ή βιολογικό σύστημα, σε κάθε τέτοιο παιχνίδι υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αν βρεθεί το σύστημα θα ισορροπήσει. Αυτό είναι αυτό που λέει το θεωρήμα του Νάτς. Πάντα υπάρχει. Επροκειμένου, αν η αγορά το παιχνίδι, τότε η ισορροπία του Νάτς είναι η ισορροπία των τιμών. Αν το παιχνίδι μου είναι το ίντερνετ, τότε είναι η ισορροπία της κίνησης των πακέτων μέσα στο ίντερνετ. Αν είναι οι δρόμοι της πόλης μου, είναι η κίνηση του δρόμου της πόλης και το εξής. Το Facebook τότε είναι η δομή του κοινωνικού δικτύου και το εξής. Το ερώτημα είναι όμως ότι, ωραία, δυνητικά μπορεί να φτάσει το σύστημα σε μια ισορροπία. Το ερώτημα είναι πώς εκτός ισορροπίας ή, εν πάση περιπτώσει, αν βρεθεί εκτός ισορροπίας για τον οποιοδήποτε λόγο, διότι μπήκε μια καινούργια πληροφορία στην αγορά ή κάτι άλλο. Το ερώτημα είναι πώς θα μπει το σύστημα πάλι σε ισορροπία. Πώς φτάνουμε σε ισορροπία από μια κατάσταση εκτός ισορροπίας. Στο παράδειγμα εδώ στην εικόνα είναι εύκολο γιατί υπάρχει βαρύτητα. Υπάρχει η βαρύτητα η οποία οδηγεί τα βήματά μας στο να μπορούμε να κατασκευάσουμε την ισορροπία. Διότι υπάρχει βαρύτητα που μας βοηθάει. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ πραγματικό. Είναι ένα... Έτσι υπάρχει ανεύτονας που μας βοηθάει. Αλλά στα συστήματα που έδειξα εδώ δεν υπάρχει το αντίστοιχο κάποιας βαρύτητας, κάποιες έννοιες βαρύτητας στο σύστημά μου που θα σπρώχνει τις τιμές προς ισορροπία ή θα σπρώχνει τη συμπεριφορά των ανθρώπων προς να σταθεροποιηθεί η δομή του κοινωνικού δικτύου κ.ο.κ. Και το ερώτημα είναι, συγγνώμη, τι γίνεται αν δεν υπάρχει βαρύτητα στο σύστημα που να διευκολύνει τον υπολογισμό της ισορροπίας. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος να σπρώχνει το σύστημα σε ισορροπία αν το σύστημα βρεθεί εκτός ισορροπίας. Τι μπορεί να γίνει. Μπορεί, ας πούμε, η διαδικασία εξέβρεσης της ισορροπίας από το σύστημα να διαρκέσει για πολύ καιρό ή πάντα υπάρχει ένα shortcut, ένας εύκολος δρόμος που να μας φέρνει σε ισορροπία. Αυτό που δείξαμε εμείς είναι ότι υπάρχουν συστήματα στα οποία υπάρχουν κάποια εύκολα. Δεν είναι σωστά διευκολυμένο. Δεν υπάρχει αλγόριθμος που να βρίσκει ισορροπία για γενικά παιχνίδια. Και μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει ισορροπία, αλλά ούτε υπάρχει αλγόριθμος να προσεγγίσουμε την ισορροπία. Κοντά στην ισορροπία υπάρχει μια σφαίρα που όλα είναι περίπου σταθερά. Το σύστημα είναι περίπου σταθερό. Αυτό που λέει το θεώρημά μας είναι ότι ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται εκτός ισορροπίας μπορεί πιθανόν να πάρει αιώνες υπολογιστικού χρόνου πριν μπορέσει να μπει σε αυτή τη σφαίρα που είναι περίπου σταθερό. Ο λόγος για τον οποίο απέδειξα αυτό το θεώρημα είναι ότι κάποια στιγμή είχα παρουσιάσει το θεώρημά μας αυτό και μου μίλησε ο Νάς. Είχε έρθει ο Νάς στην ομιλία μου και μου μίλησε και μου είπε καταλαβαίνω το θεώρημά σας πολύ καλά και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ότι έτσι είχε, παρότι είναι μαθηματικός ο ίδιος, είχε καταλάβει ακριβώς αυτό για τον οποίο μιλούσα. Μου λέει κατάλαβα το θεωρημά σας και το ερώτημά μου είναι, ωραία, είναι δύσκολο να φτάσει το σύστημα ακριβώς σε ισορροπία. Ωστόσο μπορεί δυνητικά, αν του δοθεί αρκετός χρόνος, να φτάσει κοντά σε ισορροπία. Μήπως αυτό είναι δυνατό. Και ουσιαστικά με αυτό το θεωρήμα λέω ότι ούτε καν να φτάσει κοντά σε ισορροπία δεν γίνεται. Και είναι δυνητικά αυτό που λέει είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα σύστημα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί το σύστημα να έχει περίεργες ιδιότητες που να μην αφήνουν το σύστημα να ισορροπήσει, εκτός να παρέλθουν πάρα πολλά χρόνια υπολογισμού. Μόνο τα οικονομικά είναι διαφορετικά από ό,τι μας δίδαξαν τον τελευταίο αιώνα. Και το ερώτημα είναι σε περίπλοκα παιχνίδια όπως αυτό που παρατηρείται, ας πούμε, σε ένα κοινωνικό δίκτυο, σε μια μεγάλη αγορά και το καθεστώς, ποιες είναι οι ισορροπίες και αν έχει νόημα να περιμένουμε
ότι το σύστημα θα φτάσει στην ισορροπία ή αν θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο να μελετάμε αυτά τα συστήματα. Και επειδή λοιπόν το θεώρημα μας είναι ένα χτύπημα μεγάλο στη βασική έννοια ισορροπίας που χρησιμοποιείται στην θεωρία παιχνίων, το ερώτημα είναι αυτό σημαίνει το τέλος της θεωρίας παιχνίων. Και βασικά η απάντηση είναι ότι όχι. Το αντίθετο συμβαίνει. Πάντα όταν καταλαβαίνεις εμπόδια στην εφαρμογή μιας θεωρίας, απέναντίας αυτό που κάνεις είναι ότι ρίχνεις φως στο τι πρέπει να αποφύγει κανείς για να μην προκύψουν τα προβλήματα, τα εμπόδια τα οποία βρήκαμε. Εμπροκειμένου είναι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή πολλά παιχνίδια, π.χ. φορολογία, φόροι, δρόμοι κ.ο.κ. δεν δίδονται από το Θεό. Δεν δίδονται. Έχουμε τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε με τρόπο ώστε να αποφεύγουμε αυτά τα εμπόδια που ρίχνει το θεώρημά μας στην θεωρία του μας. Αυτές οι γενικές γραμμές, αυτά στα οποία βρισκόμαστε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, και επειδή ο Μάξ αναφέρθηκε και σε δημοπρασίες, την καινούργια έρευνα που κάναμε, θα σας μιλήσω για μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά, για τις δημοπρασίες και που μπαίνουν στο παιχνίδι. Και αν σκεφτείτε, η δημοπρασία είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, όταν εγώ δημοπρατώ ένα αντικείμενο, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξουν αυτοί που συμμετέχουν στη δημοπρασία. Αυτοί λέγονται πλειοδότες, από ό,τι λέει τέλος πάντων το λεξικό μου, beaters. Αλλά η δημοπρασία αυτή καθ' αυτή, άπαξ και ορίσω τους κανόνες της δημοπρασίας, η δημοπρασία αυτή καθ' αυτή είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξουν οι πλειοδότες. Εντάξει, και οι πλειοδότες για να παίξουν αυτό το παιχνίδι, στο μυαλό τους θα έχουν ποια είναι η αξία για αυτούς, για το αντικείμενο το οποίο εγώ πουλάω στη δημοπρασία μου, τι πιστεύουν για τους άλλους πλειοδότες που βρίσκονται στην αίθουσα κ.ο.κ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παίξουν με την πληροφορία που έχουν για τους άλλους, για τον εαυτό τους και για τους κανόνες του παιχνιδιού, τους κανόνες της δημοπρασίας. Και η δημοπρασία δεν πρέπει όταν δημοπρατώ ένα αντικείμενο να τρέξω κάποια συγκεκριμένη δημοπρασία. Είμαι ελεύθερος να ορίσω τη δημοπρασία η οποία με βολεύει για τους οποιουσδήποτε στόχους έχω στο μυαλό μου. Προκειμένου μπορεί να θέλω να μεγιστοποιήσω το όφελο, το κέρδος μου. Αν είμαι, ας πούμε, κρίστης, ο οίκος κρίστης, θα προσπαθήσω να μεγιστοποιήσω το όφελός μου. Αν, ας πούμε, είμαι μια κυβέρνηση η οποία προσπαθώ... Δημοπρασία είναι κάτι που γίνει γενικό. Δεν είναι μόνο για να πουλάω αντικείμενα, είναι για... εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς, σε πολιτικές αποφάσεις. Όταν οποτεδήποτε δημοπρασία είναι οποιοδήποτε σύστημα στο οποίο πρέπει να πάρω μια απόφαση και για να πάρω αυτή την απόφαση θέλω πληροφορία από κάποιους άλλους ανθρώπους, τους πολίτες, τους πλειοδότες, δημοπρασίες. Και αυτοί ενδεχομένως έχουν κινήτρα να μην πουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, διότι μπορεί να τους φορολογήσω, μπορεί να τους ζητήσω να πληρώσουν πολύ για το αντικείμενο και το εξής. Ένα τέτοιο σύστημα λέγεται... όλα αυτά τα συστήματα εμπίπτουν στις δημοπρασίες. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή οι δημοπρασίες συνδέονται με αυτό που θεωρούμε είναι ότι εμπροκειμένου όταν σχεδιάζω ένα παιχνίδι, μπορώ να το σχεδιάσω με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγω αυτά τα εμπόδια. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για δημοπρασίες. Ένα παράδειγμα στο οποίο οι δημοπρασίες εφαρμόζονται είναι αυτά που λέγονται sponsored search results. Όταν πάτε στο Google και γράφετε κάτι, έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν δύο στήλες. Η στήλη με τα βασικά αποτελέσματα, με τα αυτά που λέγονται οργανικά αποτελέσματα της αναζήτησής μου. Και μια διπλανή στήλη, η οποία έχει τα αυτά που λέγονται sponsored results. Και αυτά είναι για να... είναι διαφημίσεις που δείχνουν ιδιώτες, εταιρείες κτλ. Και για να αποφασιστεί το ποιος μπαίνει πρώτος σε αυτή τη λίστα, ποιος μπαίνει δεύτερος και ούτω καθεξής, τρέχει στο background, από τη στιγμή που εσείς πατάτε το κουμπί αυτό, μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα στην οθόνη σας, θα τρέξει μια δημοπρασία που θα τρέξει Google. Και αυτή η δημοπρασία θα αποφασίσει ποιον θα δείξει πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Και ποιον δεν θα δείξει καθόλου. Γιατί πιστέψτε με, για ένα query σαν το San Francisco θα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που θα ποντάρουν για να τους δείξει τη διαφήμιση τους στα δεξιά. Και πώς θα πληρώσουν αυτοί. Γιατί αυτοί πληρώνουν, δεν μπαίνουν τσάμπα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα δημοπρασίας που τρέχει
κάθε μέρα, κάθε φορά που πατάτε το αναζήτηση στο Google, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Ποιος ορίζει, ας πούμε, την ιεράρχηση αυτών των περιεχομένων? Αυτοί κάνουν bid. Λένε ότι για να με δείξεις πληρώνω $10. Επίσης το Google έχει υπολογίσει το πόσο σοβαροί είναι αυτοί και οι bidders και πολλαπλασιάζει το bid που κάνουμε με την πόσο σχετική είναι αυτή την ερώτηση, πόσο σοβαρές εταιρείες είναι κτλ. Και με βάση όλη αυτή την πληροφορία τρέχει μια δημοπρασία, την οποία έχει ανακοινώσει εκ των προτέρων σε όλο τον κόσμο. Λέει ότι κάθε φορά που κάποιος αναζητεί κάτι στο Google, εγώ θα τρέξω αυτή τη δημοπρασία. Αν θέλετε, ποντάρετε για διάφορες λέξεις και εγώ θα σας δείξω αν κερδίσετε αυτές τις δημοπρασίες και θα σας χρεώσω και για το αντίστοιχο ποσό. Σας κάλυψα. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα δημοπρασίας που τρέχει κάθε μέρα στο ίντερνετ. Ίσως όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά θα έρθει και στην Ελλάδα. Ας πούμε, όταν ανοίγετε μια σελίδα του New York Times, θα δείτε ότι σε διάφορα σημεία της σελίδας, εδώ, και εδώ πέρα αυτό, αν συνέχισα παρακάτω, όλα αυτά είναι διαφημίσεις. Εντάξει, διαφημίσεις και για να βγουν αυτές οι εταιρείες εδώ, πληρώσαμε και την New York Times, αλλά και κάποια εταιρεία όπως η Google ή η Yahoo που διευκολύνουν την αντιστοιχία μεταξύ των New York Times και οποιοδήποτε παράγει περιεχόμενο. Αυτοί λέγονται content providers. Αυτοί παράγουν περιεχόμενο το οποίο κάποιος θέλει να διαβάσει. Αλλά έχουν κάποια οικόπεδα πάνω στη σελίδα τους τα οποία τα προσφέρουν προς διαφήμιση. Έρχεται λοιπόν η Google και λέει στον κόσμο η Google μαζεύει εντωμεταξύ πληροφορίες για την ηλικία του αναγνώστη, για το σε ποια πόλη βρίσκεται, και το τι φύλλο είναι και το καταξύς. Μαζεύει η Google πληροφορίες για μας, για αυτούς που διαβάζουν αυτή τη σελίδα και ουσιαστικά πουλάει τους αναγνώστες με τα διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους σε όσους θέλουν να κάνουν bid για να δείξουν τη διαφήμισή τους σε αυτά τα σημεία της σελίδας. Και τρέχει από τη στιγμή που εσείς πατάτε New York Times στο Google, στο browser σας, μέχρι να σας δείξει τη σελίδα με το περιεχόμενο, θα έχει τρέξει από πίσω μια δημοπρασία που θα έχει αντιστοιχήσει τους πιο δυνατούς bidders στα οικόπεδα αυτά που προσφέρει ο content provider στη σελίδα. Τρίτο παράδειγμα είναι προφανής δημοπρασία στο eBay, κάθε φορά που αγοράζουμε κάτι. Μπορούμε να βάλουμε εδώ την δικιά μας, το δικό μας bid και άλλοι θα βάλουν το δικό τους και θα τρέξει μια δημοπρασία που θα αποφασίσει σε ποια θα πάει το αντικείμενο και πώς θα πληρώσει. Αυτές είναι λοιπόν μερικές από τις εφαρμογές των δημοπρασιών στο ίντερνετ. Και δεν είναι, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι δημοπρασίες δεν είναι μόνο το κρίστης, έτσι, είναι και πολλά άλλα συστήματα και ιδίως αυτά που τρέχουν στο ίντερνετ. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποια είναι η καλύτερη, υπάρχουν πολλές δημοπρασίες που μπορούμε να τρέξουμε. Ας πούμε το eBay αυτό που τρέχει είναι αυτό που λέγεται αγγλική δημοπρασία. Αγγλική δημοπρασία είναι ότι υπάρχει μια αρχική τιμή, μετά όσοι ενδιαφέρονται βάζουν τη δικιά τους τιμή και μπορούν να την αλλάξουν και όταν απομείνει ένας ή προκειμένου όταν τελειώσει ο χρόνος, το αντικείμενο δίδεται σε αυτό που έχει το καλύτερο bid εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η δημοπρασία που επέλεξε το eBay για να πουλάει τα αντικείμενα τα οποία πουλούνται στο eBay. Εδώ πέρα η Google και οι άλλες εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτές τις δημοπρασίες έχουν επιλέξει μια άλλη δημοπρασία και εδώ τρέχουμε μια τρίτη δημοπρασία. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η καλύτερη δημοπρασία που μπορεί κάποιος δημοπράτης να τρέξει για να αντιστοιχήσει πλειοδότες με αντικείμενα, εταιρείες με διαφημίσεις και ούτω καθεξής. Ποια είναι η καλύτερη δημοπρασία? Και εδώ είναι που κάναμε κι εμείς αποδείξαμε κι εμείς κάποια θεώρημα με τους μαθητές μου. Και θεωρούμε ότι αυτό πάει 30 χρόνια πριν, στον Μάιρσον. 40 είναι. Όχι, 30. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Μάιρσον είναι αυτό που έκανε ο Μάιρσον το 80 και πήρε το Νόμπελ των οικονομικών το 2007 γι' αυτό, είναι ότι βασικά
από όλες τις δυνατές δημοπρασίες με τις οποίες μπορεί να κανείς να πουλήσει ένα αντικείμενο, βρήκε ποια είναι αυτή η οποία θα μεγιστοποιήσει το κέρδος του δημοπράτη. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχω να δημοπρατήσω ένα αντικείμενο, υπάρχουν πάρα πολλές δημοπρασίες στις οποίες μπορώ να τρέξω. Μπορώ να τρέξω αγγλική δημοπρασία, μπορώ να τρέξω κάτι άλλο, μπορώ να τρέξω κάτι τρελό, μπορεί να, ξέρεις, να τρέξω, ας πούμε, όταν παίρνετε λότο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπάρχει, ναι. Όταν παίρνετε λότο, αυτό ουσιαστικά είναι μια δημοπρασία, είναι αυτό που λέγεται all pay auction. All pay auction είναι μια δημοπρασία στην οποία όλοι πληρώνουν και τελικά μαζεύεται ένα ποσό και δίνεται σε κάποιον. Αυτό είναι μια δημοπρασία επίσης. Ή μια λοταρία σε ένα πανηγύρι, είναι το ίδιο πράγμα. Ότι όλοι πληρώνουν και τελικά η τηλεόραση πάει σε κάποιον. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο, πάρα πολλές δυνατές δημοπρασίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πουλήσουμε κάτι. Και αυτό που βρήκε ο Μάξον είναι από όλο αυτό το σύμπαν των δυνατών δημοπρασιών με τις οποίες μπορούμε να δημοπρατήσουμε ένα αντικείμενο, ποια είναι η πιο καλή. Ποια είναι η δημοπρασία η οποία μεγιστοποιεί το κέρδος του δημοπράτη. Και βασικά αυτό που λέει ότι η δημοπρασία που τρέχει το eBay είναι καλύτερη. Εντάξει, το eBay έχει την καλύτερη δημοπρασία για δημοπράτηση ενός αντικειμένου. Και το θεώρημα του Μάξον επίσης γενικεύεται στην περίπτωση που έχω πολλές κόπιες του ίδιου αντικειμένου. Αν έχω, ας πούμε, το CD ενός τραγουδιστή, πολλές κόπιες αυτού, το θεώρημα του Μάρξ λέει ποια είναι η καλύτερη δημοπρασία με την οποία μπορώ να πουλήσω αυτά τα CD. Αυτό που δεν λέει το θεώρημα του Μάρξ και δεν μπορεί να λύσει η οικονομική θεωρία τα τελευταία 30 χρόνια, είναι τι γίνεται αν θέλω να πουλήσω πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Και στην περίπτωση του ίντερνετ, όταν, ας πούμε, πουλάω τα sponsor search results, η κάθε θέση είναι διαφορετικό αντικείμενο, διότι όσο πιο πάνω είσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να σε χτυπήσει ο χρήστης. Ή στο οικόπεδο, ας πούμε, του New York Times, το που θα είσαι, υπάρχει διαφορετική πιθανότητα να πέσει το μάτι αυτού που διαβάζει τη σελίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αντικείμενα τα οποία πουλάω είναι ετερογενή, είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, ποια είναι η καλύτερη δημοπρασία από όλες τις πιθανές δημοπρασίες που μπορεί κανείς να σκεφτεί, ποια είναι η καλύτερη για να πουλήσει πολλά αντικείμενα. Και υπήρχε μια μεγάλη, υπήρχε μεγάλη αναζήτηση από τον Μάρισον μέχρι πριν από μερικά χρόνια για να βρούμε την καλύτερη δημοπρασία και αυτό είναι που βρήκαμε με τους μαθητές μου, που σας δείχνω εδώ. Και αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα, υπάρχει ένα εκλακισμένο άρθρο στη σελίδα του MIT. Στα MIT News, που μιλάει για το τι ακριβώς αποδείξαμε και πώς σχετίζεται με αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αν δεν θυμάστε αυτή τη σελίδα, αν πάτε στη σελίδα τη δικιά μου, έχω ένα link που μπορείτε να πατήσετε και να δείτε να πάτε εκεί. Αυτά είχα να σας πω, ήταν μια γενική ομιλία για το ποια είναι η θέση της πληροφορικής στην εποχή μας και γιατί έχει έρθει σε αυτό, γιατί βρισκόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη για αυτό το ρόλο που θα επιτελέσει η πληροφορική στο μέλλον. Και σας έδειξα μερικά παραδείγματα για το πώς η δικιά μου έρευνα έχει κάνει μερικές συνεισφορές στην υπολογιστική βιολογία και στα υπολογιστικά οικονομικά. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αυτών που μαζεύει ο επιταχυντής, είμαστε σε καλό επίπεδο. Για δεδομένα της τάξης που μαζεύει το τηλεσκόπιο, είμαστε πολύ μακριά από το να τρέχουμε αλγορίθμους γρήγορους για να πιέσουμε αυτή την πληροφορία. Και αυτό είναι το όλο θέμα. Για να δαμάσεις αυτά τα δεδομένα, δεν είναι ότι αυτόματα ένας υπολογιστής θα το κάνει. Δεν είναι ο υπολογιστής, είναι κάτι που εμείς του λέμε τι να κάνει. Έτσι. Για να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα δεδομένα, χρειάζεται
κάποιος έξυπνος άνθρωπος να σχεδιάσει τον αλγόριθμο ο οποίος θα προβάσει τα δεδομένα. Επομένως, επί του πρακτέου, για δεδομένο της τάξης του επιταχυντή μας, οκ. Okay. Για δεδομένο του τηλεσκοπίου, θα στο μακριά. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, ας πούμε, ασχοληθήκατε με την απάντηση, την προσέγγιση, τελικά την μαθηματική αποτύπωση, ας πούμε, ενός ζητούμενου, σαν αυτό που είπαμε, σε σχέση με το μέγιστο κέρδος του Δημοκράτη. Αυτά τα ζητήματα τα προτείνετε εσείς ή υπάρχουν και σας γίνεται, ας πούμε, αντίστοιχα πρόταση από κάποια ομάδα άλλη, που σας λένε μπορείτε να επιλύσετε αυτά, δηλαδή είναι διπλό αυτό που λέω και εσείς προτείνετε και σας γίνεται. Ναι, γενικά για να κάνεις συνήθως, για να κάνεις οποιαδήποτε ανακάλυψη πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία ζητάει. Δεν είναι ότι ήρθε κάποιος εμένα και μου είπε λύση αυτό το πρόβλημα, αλλά ήξερα τι ζητάει η εποχή μας. Και ο λόγος που τα ζητάει αυτή η εποχή μας είναι ότι τρέχουν όλες αυτές τις δημοκρασίες στο ίντερνετ και δεν ξέρουμε πώς να τις σχεδιάσουμε. Μάλιστα, η δημοκρασία που τρέχει τον Google την τρέχει από λάθος. Ο λόγος που η Google τρέχει την δημοκρασία που τρέχει αυτή τη στιγμή και βασικά δεν την αλλάζει διότι θα υπάρχουν προβλήματα με την κατανόηση της δημοκρασίας από τους άλλους, είναι ότι παρανοήσαμε το θεώρημα ενός άλλου νομπελίστα, του Δίκρεη, και λένε ότι για να γενικεύσουμε τη δημοκρασία του Δίκρεη, η προφανής γενίκευση είναι αυτή, οπότε τρέχουμε, όταν ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να τρέχουμε δημοκρασία, είπαμε ότι θα αρχίσουμε να τρέχουμε τη γενίκευση μιας δημοκρασίας που έχει πάρει το βραβείο Νομπέλ. Και τώρα όλοι πλέον ξέρουμε, αυτοί το κάναμε με χιλιάδες. Τώρα όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι η σωστή γενίκευση και ότι και αυτός είναι ο λόγος. Η εποχή μας ζητούσε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και πάντα για να κάνεις μια... πρέπει να είσαι μέλος μιας κοινότητας, δεν μπορεί να είσαι απομονωμένος και να διαβάζεις ό,τι θέλεις. Αλλά προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις που... Ναι. Βάζοντας τον όρο δημοκρασία στην πολιτική, ο καλύτερος δημοκράτης πολιτικός ποιος φαίνεται παγκόσμια. Τα καταφέρνει. Ο καλύτερος δημοκράτης πολιτικός. Δεν ξέρω τι θα απαντήσω. Πάντως μπαίνει στην οικονομία δημοκρασίας, δεν είναι. Μπαίνει πολύ στο όταν, ναι, όταν θες να πάρεις μια πολιτική απόφαση και το τι θα κάνεις εξαρτάται από το τι θέλει ο κόσμος. Αλλά χρειάζεται μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Δεν ξέρω περιπτώσεις που αποφάσεις έχουν ληφθεί με τέτοιο τρόπο, αλλά νομίζω, ας πούμε, σε επίπεδο μέχρι και τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αν θέλω να αποφασίσω για το πού θα χτίσω μία γέφυρα, σε τι έχω ένα χωριό, σε ένα ποτάμι κλπ. Πρέπει να ρωτήσω τους, έχω λεφτά για μία γέφυρα, πρέπει κάπως να καταλάβω πού είναι το καλύτερο να βάλω αυτή τη γέφυρα. Και το θέμα είναι ότι αν τους ρωτήσω, ο καθένας θα μου πει, ας πούμε, αν ας πούμε εσείς στην άκρη του χωριού, φοβούμενος ότι οι άλλοι θα τραβήξουν τη γέφυρα προς πλευρά τους, θα δηλώσεις ακόμα πιο πέρα. Μετά άλλο χωριό. Οπότε, ποια είναι η διαδικασία αυτή με την οποία θα καταλάβεις την πραγματική της γέφυρας. Για να σχεδιάσεις τέτοια πράγματα χρειάζεται κάπως να δώσεις τα κίνητρα στους πολίτες σου να σου δώσουν την πραγματική πληροφορία που έχουν στο μυαλό τους για την καρδιά τους και όχι να προσπαθήσουν να χειριστούν το σύστημα έτσι ώστε να το σπρώξουν προς την διάρκεια. Αλλά θα σου ρωτήσω πού θα χτίσει το νοσοκομείο. Ο καθένας θα μου πει θα προβλέψει τι θα κάνουν οι άλλοι και θα πάει ακόμα πιο πέρα έτσι ώστε να το φέρει πιο κοντά σε αυτό που θέλει αυτός. Τέτοια πράγματα. Μισό λεπτάκι να το πω. Λέω ότι όπως τα περισσότερα πράγματα σε αυτό που είπες στην αρχή, Κωνσταντίνε, ότι μια πολύ σύνθετη θεωρία μπορεί να εξηγήσει τον κόσμο, αλλά το ζητούμενο είναι να καταλήξει και η εξήγηση του κόσμου να αναπλύει. Αυτές οι χρήσεις που έχουμε δει, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, όπως και όταν θυμάμαι ότι η Γιάννη που ήρθε το πρώτο ηλεκτρικό ψυγείο, δεν πολύ ασχολήθηκε πώς δουλεύει αυτό.
το δέχτηκε και άρχισε να το χρησιμοποιεί. Λέει ότι εάν δεν είσαι εξειδικευμένος ή δεν ψάχνεις, παίρνεις για δεδομένες κάποιες κρίσεις που σε εξυπηρετούν και εσένα. Πίσω από αυτά υπάρχουν σκέψεις, φιλοσοφίες, έρευνα κτλ. Άρα δεν έχει να κάνει κατά πόσο, ας πούμε, ο καταναλωτής γνωρίζει, όπως δεν γνωρίζει το μηχανισμό ενός αυτοκινήτου, αλλά ξέρει να οδηγεί. Λέω λοιπόν ότι θεωρείς ότι το να κατανοήσουμε κάποιες δομές πίσω από την βιτρίνα της χρήσης, αισθάνεσαι εσύ, όπως σήμερα εδώ, τουλάχιστον για μένα, που δεν κάνω τη σχετική, ωφελεί τον ανθρώπινο νου να τον πληροφορήσεις για μια άλλη διάσταση, ας πούμε, του τελικού αποτελέσματος. Σωστά. Και εδώ, εγώ δεν βλέπω το διαχωρισμό αυτό που λες, Ελίνα, ότι το τι σημαίνει να κατανοώ για μένα είναι το ίδιο, με το να έχω ένα μοντέλο για αυτό που κατανοώ, συγγνώμη. Αυτό που γίνεται εξής, και ένα παράδειγμα το οποίο δεν έβαλα εδώ, αλλά ήθελα να το βάλω, είναι η κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου. Εντάξει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πολλά δεδομένα, αφήσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που παίρνουμε τομές από εγκεφάλους και προσπαθούμε να φτιάξουμε το δίκτυο για να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το δίκτυο. Δεν πρόκειται σύντομα να το κάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι, για να καταλάβουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, πρέπει πραγματικά να φτιάξουμε το δίκτυο του ανθρώπινου εγκεφάλου ή πρέπει να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο συμπεριφέρεται πάνω με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Εγώ δεν βρίσκω το διαχωρισμό μεταξύ αυτών των δύο. Και ας πούμε, το να οδηγώ το αυτοκίνητο είναι ένας τρόπος γνώσης για το πώς λειτουργεί το αντικείμενο. Το να έχω σχεδιάσει εγώ το αντικείμενο είναι ένας άλλος τρόπος γνώσης για το πώς λειτουργεί το αντικείμενο. Αλλά και δύο αυτοί οι τρόποι είναι λυπείς. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βλέπω το μηχανικό ως κάποιον που καταλαβαίνει το πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο και αυτό που το οδηγεί ότι δεν καταλαβαίνει. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικά επίπεδα γνώσης και ότι καμία δεν είναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει απόλυτη γνώση. Φτιάχνουμε μοντέλα για τον κόσμο γύρω μας. Δηλαδή εγώ ας πούμε μπορώ να ξέρω τον αδερφό μου. Τι σημαίνει ότι ξέρω τον αδερφό μου? Μπορώ να προβλέπω μερικές από τις αντιδράσεις του αδερφού μου σε πληροφορία που παίρνει από το περιβάλλον του. Ωστόσο δεν έχω στο μυαλό μου φτιάξει μοντέλο για τις χημικές αντιδράσεις που γίνονται στον εγκέφαλό του και για το πώς παίρνει τα... αυτή είναι η άποψή μου για τη γνώση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει απόλυτη γνώση, υπάρχει σχετική γνώση, χρηστική γνώση. Έλα. Τώρα που, εδώ. Όταν εγώ πάρω μια πληροφορία από μια εφημερίδα, πολλές φορές με βοηθάει να ξέρω γιατί αυτή η εφημερίδα έγραψε αυτό που έγραψε και εκεί εγώ μια ποιοτική πληροφορία βαθύτερη από την απλή πληροφορία ότι αυτό που μου λένε είναι αλήθεια. Δηλαδή, και πολύ σημαντικό στην εποχή μας, γιατί εκτός από το σελίδα... Ακριβώς. Καμιά φορά χρειάζεται να έχεις και ένα βάθος πεδίου δηλαδή στην πρόσληψη, όχι για να δαιμονοποιήσεις κάτι, αλλά να έχεις μια πληροφορία. Λοιπόν, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την ωραία ομιλία. Προηγουμένως είπατε για να αναφερθήκατε σε δύσκολη περίπτωση υπολογιστική με τα 10 ή στην 77η. Μήπως θα μπορούσε αυτή η επεξεργασία να γίνει με έναν άλλο υπολογιστή που να προγραμματίζει τον υπολογιστή που θα κάνει τη δουλειά? Εννοείται να αντικαταστήσω τον... Να μεσοδαβήσει ένας υπολογιστής δηλαδή μεταξύ των επιστημόνων, των φυσικών επιστημόνων, των ανθρώπων που θα κάνουν αυτή τη μελέτη και του υπολογιστή που θα διεξάγει αυτή την εργασία, να μεσολαβήσει και ένας άλλος υπολογιστής. Ναι, μπορεί να υπάρχουν πολλά επίπεδα υπολογιστή. Επίπεδα διάφορα. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν πολλά επίπεδα υπολογιστή, αλλά στο τέλος πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα σχεδιάσει το σύστημα επικοινωνίας αυτών, έτσι ώστε να... Συμπληρωματικά για τα υλικά, μήπως υπάρχει τρόπος, ας πούμε, για τα υλικά που είπατε, τα μαγνητικά, τα σιδηρομαγνητικά και τα διαμαγνητικά. Εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, βέβαια, δεν είναι αυτό της ομιλίας σας, γι' αυτό και δεν θέλαμε να επισέλθω. Αλλά αν υπάρχει άλλος τρόπος, ας πούμε, σε
χτίσω σε πάνω σε αυτό. Δεν κατάλαβα την ερώτηση όμω. Ειδικό στα μαγνητικά υλικά. Δεν ακούσαμε κάτι. Ναι, να δώσουμε λίγο μικρόφωνο στον κύριο να ολοκληρώσει. Πού πήρε, εάν υπάρχει τρόπος, κάποιος τρόπος συζητήσεως, όχι τώρα, αλλά σε άλλη συζήτηση, για τα ειδικευμένη στα μαγνητικά υλικά. Ναι, θα μπορούσα να πω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα όχι γίνω τώρα, τεχνικό. Όχι τώρα, όχι τώρα. Λέμε, αν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, σε άλλη συζήτηση. Αν θα μπορούσε, εννοείται, αν μπορούσε να προσδιοριστεί μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσα να έρθω και να μιλήσω για πολλαστική βιολογία και να μιλήσω για... Θα μπορούσα να μιλήσω για πολιτική βιολογία και να μιλήσω και για μαγνήτες. Για μαγνήτες. Θα μπορούσα, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν τώρα το κοινό ενδιαφέρει. Είπατε προηγουμένως ότι η αναγκαιότητα των υπολογιστών κτλ. Εξαρτάται μόνο από τον όγκο των δεδομένων ή υπάρχει και κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη σας. Και μια άλλη, και ένα δεύτερο, για να μην μονολογούμε όλοι. Στο ανακάτεμα, στο ρίχνο της Άπλης, είπατε 7 προσπάθειες, εγώ στο άλλο 2,97 στις τράπεζες. Στις τράπεζες, ναι. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε με αυτό, αλλά θέλω να το... Γιατί το πρώτο ανακάτεμα δεν είναι η πρώτη τυχαία επιλογή στα 52 παραγωγικών. Το πρώτο κατέβασμα του φύλλου από κάτω παράγει την πρώτη τυχαία στο 1,52. Ένα λάθος. Στο 52 παραγωγικό. Αλλά είναι προβλέψη, ναι. Αλλά είναι προβλέψη. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, γιατί είπατε ότι θα προσομοιώσω ένα ζάρι με δύο στην πόσες έδρες και εγώ θυμάμαι. 257. Ναι, 257 που δεν γίνεται, ας πούμε. Το ζάρι δεν προβλέψουμε όμως. Σωστά. Άρα δεν είναι το ίδιο πράγμα το ζάρι, λέω. Ναι. Το... Είναι το ίδιο στο όριο. Ναι. Το ανακάτεμα της τράπουλας, αυτό είναι το άλλο θέμα. Ότι, αν κάνω μόνο, αν πάρω ένα χαρτί, αν μου έρθει η τράπουλα αριθμημένη, έτσι. Ναι. Πάρω ένα χαρτί και το βάλω κάπου στη μέση. Τυχαία. Ναι. Τυχαία. Άρα είναι μία από τις 52 παραγωγικό. Είναι μία από τις 52 παραγωγικό, ωστόσο η εντροπία η οποία έχει, μπράβο, η τυχαιότητα η οποία έχει είναι μικρή. Η τυχαιότητα η οποία έχει είναι 4 κόητώσεις. Και αυτό είναι το άλλο θέμα, ότι θέλω μια διαδικασία η οποία όταν παίξω την παρτίδα μου να μην είναι κοντά στην αρχική. Ουσιαστικά η τυχαία ακολουθία στην οποία θα φτάσετε μετά από μία κίνηση είναι όλα τα χαρτιά ρυθμισμένα εκτός από ένα που είναι στη λάθος θέση. Ναι. Αυτή δεν είναι τυχαία. Εντάξει, δεν είναι διαφωνώ. Αλλά για την ποιοτική θέλω να απαντήσω για την αναγκαιότητα ότι δεν είναι μόνο. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο λόγος για τον οποίο έδειξα αυτά τα παραδείγματα είναι για να δείξω το πρόβλημα με τα πολλά δεδομένα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι ακόμα και σε πολύ μικρά δεδομένα, για κάποιους υπολογισμούς, δεν είναι εύκολο να... Δηλαδή, η υπολογιστική πολυπλοκότητα δεν μπαίνει μόνο επειδή έχω πολλά δεδομένα. Υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορεί να διαβάσω, μπορεί ας πούμε το είσοδο στο πρόβλημα που να είναι μικρή. Ωστόσο, οι υπολογισμοί οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε είναι δύσκολοι. Για παράδειγμα, όταν παίζετε ένα παιχνίδι, ας πούμε, του συντόκου, το είσοδος είναι μικρή, αλλά χρειάζεται αρκετός υπολογισμός. Αν γίνει λίγο μεγαλύτερο το συντόκου, μπορεί να μην τελειώσετε ποτέ. Το είσοδος όμως είναι μικρή, δεν είναι. Δηλαδή, η υπολογιστική πολυπλοκότητα μπαίνει επειδή υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία πρέπει να επεξεργαστώ. Αλλά η υπολογιστική πολυπλοκότητα μπαίνει, μπορεί να πει και ακόμα πολύ πιο πριν. Γεια σας. Εγώ ότι μία ερώτηση που να κάνω είναι ότι αν το παράδειγμα που δείξατε πριν με το γενεαλογικό δέντρο είναι σε μία λογική που λειτουργεί ένα probability tree που χρησιμοποιείται όταν έχουμε να κάνουμε αυτό που λέμε asymmetric information ή incomplete information. Στην θεωρία παιχνιών. Θεωρία παιχνιών, ναι. Και το δεύτερο που θα θέλω να ρωτήσω όσον αφορά το game theory είναι αν που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο είναι αν θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε αυτό που λέμε τώρα Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουμε, αν υποθέσουμε ότι όλοι προσέχουν ένα game process, ένα παίρνιο ας πούμε, και τα επιμέρους κράτη είναι παίκτες agents και πώς ας πούμε παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα ας πούμε στο είναι ένα από αυτό που λέμε zero sum game. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η ομοιότητα είναι ότι υπάρχει μετάδοση πληροφορίας από την κορυφή του δέντρου προς τα φύλλα, που είναι
με προκειμένο στάδια του παιχνιδιού αργότερα από τα κύρια παιχνίδια. Αυτή είναι δηλαδή, κάπως ποιοτική σχέση σε αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, για το αν η θεωρία παιχνίων μπορεί να πει κάτι, μπορεί να πει κάτι αν φτιάξει το σωστό μοντέλο για το πώς αλληλεπιδρούν αυτοί οι παίκτες. Αν το μοντέλο είναι λοιπές, μπορεί οι προβλέψεις της θεωρίας να είναι λάθος. Αλλά ακόμα και να είναι σωστές, μπορεί να μην μπορούν να βρουν την ισορροπία, οπότε επίσης είναι λάθος. Γεια σας, χρόνια πολλά. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, πώς πιστοποιεί το κύριο του Δημοκράτης, θα ήθελα να ξέρω την πιθανότητα, δεν ξέρω αν έχετε υπολογίσει στο σενάριο που έχετε κάνει, την πιθανότητα κάποιος να αποφύγει να αγοράσει ένα προϊόν όταν δει τη διαφήμιση σε ένα οικόπεδο, οτιδήποτε. Δηλαδή την αρνητική πιθανότητα. Ναι. Η Google υπολογίζει στατιστικά στοιχεία για όλα αυτά τα πράγματα. Η Google ξέρει ακριβώς ποια είναι η πιθανότητα να χτυπήσεις την πρώτη θέση, τη δεύτερη θέση, τη τρίτη θέση. Ξέρει ακριβώς την πιθανότητα να πέσει το μάτι σου πάνω αριστερά, κάτω δεξιά, στη μέση. Όλα αυτά είναι υπολογισμένα. Και ο λόγος που είναι υπολογισμένα υπάρχει τόση πληροφορία που μπορούμε όλα αυτά τα στατιστικά να τα υπολογίσουμε. Καλησπέρα σας. Είναι στην κυβερνητική απόφαση σας ο αποκλεισμός της λεγόμενης τραγικής του λαού από την ερμηνεία. Ορίστε, δεν άκουσα. Είναι στην κυβερνητική απόφαση σας ο αποκλεισμός της θεωρίας του λαού από την ερμηνεία του μοντέλου σας. Από ποια θεωρία? Υπάρχει από τους Γάους. Το μη γραμμικό να αναγκαστώ. Από τους Γάους. Αν είναι στην κυβερνητική απόφαση ο αποκλεισμός της θεωρίας του χάους από... Από το θεώρημα μας, ναι. Ναι, η ομιλία σας είχε χαρακτήρα αντιοκρατικό χαρακτήρα. Ορίστε. Η ομιλία σας είχε καθαρά αντιοκρατικό χαρακτήρα. Όχι. Ναι. Αλλά επειδή μιλήσατε για θεωρία του χάους, ναι, η θεωρία του χάους σχετίζεται. Το πρόβλημα είναι ο λόγος για τον οποίο η θεωρία του χάους δεν εφαρμόζεται εδώ είναι το λέω με την αίσθηση ότι το ερώτημά μου πηγάζει από το εξής. Το ερώτημά μου πηγάζει από το εξής. Είπατε ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο της βαρύτητας. Ναι. Να σας απαντήσω. Ο ελκυστής τι είναι? Ναι, να σας απαντήσω. Ο λόγος που η θεωρία του χάους δεν έχει άμεση εφαρμογή εδώ είναι ότι δεν ξέρω ποια dynamics τρέχουν οι παίχτες όταν αντιδρούν στις επιλογές των άλλων παιχτών. Αν ήξερα τα dynamics, τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν τη δικιά του στρατηγική σε μια καινούργια στρατηγική σε απόκριση του ποιες στρατηγικές έχουν οι άλλοι παίχτες, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω θεωρία του χάους για να μελετήσω το τι θα γίνει στο σύστημα. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα παίξουν και τι θα κάνουν και μας ενδιαφέρουν τα σημεία ισορροπίας, αυτό που λέει το θεώρημα μας είναι ότι ό,τι dynamics και να τρέξουν οι άνθρωποι, θα τους πάρει πολύ καιρό για να φτάσουν στο σημείο ισορροπίας. Η υπομία έννοια, δεν ξέρω αν απαντάω στην ερώτηση, αλλά η υπομία έννοια, αν μελετούσαμε με εργαλεία της θεωρίας του χάους, με δυναμικά, αν μελετούσα αυτά τα προβλήματα με θεωρία δυναμικών συστημάτων, θα έπρεπε να έχω ένα πολύ καλό μοντέλο για το ποια είναι τα dynamics τα οποία τρέχουν οι παίκτες και θα ήθελα να αποδείξω ένα θεώρημα γενικό που να είναι ανεξάρτητο από τι dynamics τρέχουν οι παίκτες. Αν μου επιτρέπετε μια σκέψη και μια ερώτηση. Η σκέψη που κάνω είναι ότι όσο υπάρχουν οι άνθρωποι που στρατεύονται στην υπόθεση της αναζήτησης της γνώσης και εγώ θα πρόσθετα της αναζήτησης, της σύλληψης, της οικείωσης, της ομορφιάς και αν ψάξουμε βαθύτερα τα μαθηματικά με την αισθητική έχουν πάρα πολύ στενή συγγένεια τόσο ο κόσμος δεν θα χαθεί κοντά στην Ελλάδα της μιζέριας, της ευτέλειας, της χειδαιότητας υπάρχει και μια άλλη παράλληλη Ελλάδα, όπως τη λέει ο φίλος μου Γιώργος Γραμματικάκης, η Ελλάδα της δημιουργίας. Εγώ χαίρομαι που βρέθηκα εδώ απόψε, παρότι δεν είμαι τεχνοκράτης, δεν είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω πληροφορική καθόλου. Και η ερώτηση, κάνω αυτή τη διαπίστωση, αυτή τη σκέψη και χαίρομαι που ο γιος του φίλου μου, του Περικλή και της Σοφίας, ο Κωνσταντίνος, είναι ένας από τους πρωτοπόρους
Πρέπει να ξέρετε όμως κάτι, αγαπητοί φίλοι, συγγνώμη που κάνω κατάχρηση του χρόνου. Όταν κάποτε, 1979, πήγα στην Αμερική με μια συγκεκριμένη αποστολή, ξεκινήσαμε να καταγράφουμε το δυναμικό που υπήρχε στον ελληνισμό της Διασποράς. Καταγράψαμε 3.450 πανεπιστημιακούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται. Το δρόμο του Νανόπουλου, του Μάικλ Βερτούζου, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης και οι δασκαλάκηδες που είναι σπαρμένοι σε όλο τον κόσμο. Μια αναγνώριση είναι μια τιμή για την πατρίδα μας. Η ερώτηση που έχω να κάνω τώρα, εγώ φιλόλογος είμαι. Παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων είναι επικύρωση. Το ξέρω. Δηλαδή όλοι εδώ είναι το ξέρω. Να γνωρίζουν αυτό. Το ξέρω και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί κοντά εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από εμένα και από όλους τι συμβαίνει σε αυτό που ονομάζουμε αγορά, θέαμα κλπ. Το ερώτημα που έχω να κάνω για Κωνσταντίνε είναι τούτο. Η γνώση πολλαπλασιάζεται εκρηκτικά. Ταυτόχρονα εξειδικεύεται σε ένα απίστευτο βάθος. Ο απλός άνθρωπος αισθάνεται ανήμπορος απέναντι σε όλη αυτή την ποσότητα και την ποιότητα και το βάθος και την ένταση των πληροφοριών. Ποια είναι η πιθανότητα, ποιες είναι οι δυνατότητες του απλού ανθρώπου να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του, την ελευθερία του, την ελεύθερη βούληση, το δικαίωμα της επιλογής που είναι κυρίαρχη δημοκρατική αξία. Ο Καμί είπε κάποτε, ελευθερία τι είναι, η δυνατότητα εκλογής, τίποτα άλλο. Όταν λοιπόν σήμερα η δυνατότητα εκλογής δεν υπάρχει, όταν ακόμα και τα κριτήρια που θα μου επιτρέψουν να αξιολογήσω και να επιλέξω διαμορφώνονται, εγώ πώς θα αμυνθώ. Και ο επιστήμονας που υπηρετεί την αναζήτηση της αλήθειας, πώς δεν θα φτάσει στο δραματικό σημείο που έφτασε κάποτε ο μεγάλος Ρόμπερτ Οπενχάιμερ να πάρει το μαχαίρι και να κάνει να αυτοχειριαστεί γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς του οδήγησε στη βόμβα. Έχουμε πράξεις άμυνας, δυνατότητες και εκτός από την πολιτική η οποία μας έχει απογοητεύσει βαθύτατα και εμένα πολύ περισσότερο. Έχουμε άλλη δυνατότητα, η επιστημονική κοινότητα παραδείγματος χάρη, οι κοινωνικοί φορείς, οι συλλογικότητες. Είναι έξω από το αντικείμενό σου, αλλά είσαι επιστήμονας και ξέρω πως έχεις συγκροτημένη συνείδηση. Τι έχεις να μου πεις, στην αγωνία μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για αυτό που λέω για μένα και θα συμφωνήσω με τη Λίνα ότι από το ακριατήριο που βλέπω σε όλες τις ομιλίες που κάνω στην Ελλάδα βλέπω ότι υπάρχει ένα όριμο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για έχει φιλομάθεια και ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα και να έρθει σε επαφή με αντικείμενα τα οποία δεν είναι ούτε έχουν κάποια χρησιμότητα για την καριέρα του ούτε εν πάση περιπτώσει διαφημίζονται ή διαμορφώνονται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Αυτό πρώτα απ' όλα. Κατά δεύτερον, εννοείται ότι υπάρχουν κίνδυνοι με την ύπαρξη πολύ μεγάλης ποσότητας πληροφορίας. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα πληροφορίας. Από την άλλη, αυτό που θέλω να πιστεύω είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, υπάρχουν πολλές φωνές που ο άλλος μπορεί να γράψει, ας πούμε, στο blog του τη δικιά του άποψη και εγώ να γράψω στο blog μου μια άλλη άποψη και ο τρίτος να γράψει μια τρίτη άποψη και εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει μια συζήτηση στο ίντερνετ. Είναι πολύ πιο άμεση επικοινωνία. Δηλαδή διαμόρφωση αντίληψης υπάρχει, είναι,
υπάρχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι ότι ειδικά έχουμε... Δηλαδή, ακόμα και η διαμόρφωση των εθνικών κρατών είναι κατά κάποιο τρόπο μια διαμόρφωση αντίληψης. Αλλά εμπροκειμένου νομίζω δεν μπορώ να πω ότι αυτή η διάχυτη πληροφορία που υπάρχει παντού έχει τους κινδύνους της, αλλά έχει και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ πήγα από το τεχνείο, το ίντερνετ ψιλοϋπήρχε. Ψιλοϋπήρχε με την έννοια ότι δεν θα μπορούσα, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, πολλές φορές τα βιβλία μου δεν ήταν πεπαλαιωμένα, ήταν άσχετα με αυτά που ενδιαφέραν τον υπόλοιπο κόσμο και δεν ήμουν σε θέση να δω, ας πούμε, το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, ποια μαθήματα παίρνουν οι φοιτητές άλλων πανεπιστημίων. Και ενώ τώρα μπορείς, ας πούμε, να είσαι μαθητής στο Πολυτεχνείο και να παίρνεις μάθημα από τον καλύτερο καθηγητή στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει από το MIT, από το Berkeley. Ή να κοιτάξεις το Wikipedia και να δεις τι πιστεύει ο κόσμος για αυτό το πράγμα και τι πιστεύει ο καθηγητής που ίσως να μην ξέρει ακριβώς το τι διδάσκει. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά θετικά τα οποία προκύπτουν από αυτή τη διάχυτη πληροφορία που υπάρχει γύρω μας. Έχουμε στο κινητό μας πρόσβαση σε όλη τη γνώση η οποία θα μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά νομίζω είναι μια επανάσταση. Είναι μια επανάσταση πληροφορίας και κατά τη γνώμη μου έχουν θετικό περιεχόμενο. Βοηθάνε τους δημοκρατικούς θεσμούς περισσότερο από ότι τους πληρώνουν. Επίσης, αν φτιαχνόταν ένα σύστημα που δηλώνατε οι επιστήμονες ότι είναι απόλυτα ασφαλές και ελεγμένο, η επόμενη ερώτηση θα ήταν και ποιος το λέει ότι είναι ασφαλές. Εμείς θέλουμε όλες τις πληροφορίες για να λέξουμε τι κρύψατε. Θέλω να πω ότι είναι αυτό το τι είναι ασφαλές και τι δεν είναι, περιέχει εν δυνάμει πολύ μεγάλη ποσότητα και μετάθεση ευθυνών. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ναι, όταν κάνουμε μια συναλλαγή στο ίντερνετ, ξέρουμε αν είναι ασφαλής. Όχι. Υπάρχουν hackers οι οποίοι μπαίνουν σε διάφορα συστήματα, κλέβουν πληροφορίες κ.ο.κ. Αλλά αυτό πάντα γίνεται με τον ένα βαθμό ή τον άλλο και υπάρχει αυτό το παιχνίδι μεταξύ αυτών που προσπαθούν να κάνουν το ίντερνετ πιο ασφαλές, αυτοί που προσπαθούν να βρουν κενά δεν είναι κακοί, είναι καλοί. Γιατί και αυτοί με κάποιο τρόπο έμεσο παλεύουν για να γίνει πιο ασφαλές το ίντερνετ. Μπορεί να έχουν φιλμιστικά σχέδια, αλλά βοηθάνε. Μία-δύο ερωτήσεις ακόμη. Από το χώρο των κοινωνικών επιστημών, πόσο κοντά είμαστε είναι σαν επιστημονική κοινότητα ή πόσο κοντά είναι ο αλγόριθμος σας αυτός της τελευταίας χρονιάς, ώστε να μπορεί να απαντήσει σε ένα παραλλαγμένο ερώτημα, όχι πώς μεγιστοποιεί το κέρδος του ο Δημοκράτης, αλλά πώς πολλές ετερογενείς απόψεις ή ετερογενείς ομάδες, κοινωνικές, πολιτικές, μπορούν να μεγιστοποιήσουν το συλλογικό κέρδος, σε εισαγωγικά, που το ορίζουμε σαν κράτος πρόνοιας, ας πούμε, ή σαν καλύτερη παιδεία, ή σαν μεγαλύτερες συνταγματικές ελευθερίες ή μια καλύτερη κοινωνική πολιτική. Πόσο κοντά είμαστε σε κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλό ερώτημα. Από την μαθηματική σκοπιά το ερώτημα το οποίο θέσατε είναι απαντημένο. Δηλαδή, ο Βίκρε που ανέφερα πιο πριν, που είχε πάρει Νόμπελ πριν από τον Μάισον, αυτό που απέδειξε είναι ποιες είναι οι δημοκρασίες οι οποίες βελτιστοποιούν το κοινωνικό όφελος. Δηλαδή, πώς μπορώ να συμβιβάσω διαφορετικές όχι απόψεις, αλλά διαφορετικά κίνητρα, έτσι ώστε τελικά να μεγιστοποιηθεί το κοινωνικό όφελος. Ωστόσο δεν είναι πρακτικές και ο λόγος ο οποίος δεν είναι πρακτικές είναι ότι χρησιμοποιούν payments, χρησιμοποιούν πληρωμές. Δηλαδή, για να φτιάξει μια γέφυρα θα ζητήσουν την άποψη των πολιτών, αλλά θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν, κάποιοι να τους πληρώσουν, δεν είναι πρακτικές για να εφαρμοστούν και υπάρχει τώρα έρευνα, δεν ξέρουμε την απάντηση στο ερώτημά σας σε πρακτικό επίπεδο, υπάρχει έρευνα η οποία να γενικεύει αυτά τα θεωρήματα, να εξειδικεύει αυτά τα θεωρήματα όταν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πληρώματα.
Από την άλλη θέλω επίσης να πω ότι υπάρχει, νομίζω είμαστε μπροστά από μια επανάσταση στις κοινωνικές επιστήμες και ο λόγος αυτός είναι ότι πλέον είμαστε σε φάση που καταγράφουμε σε πολύ λεπτομέρεια κοινωνική αλληλεπίδραση. Και το μέρος στο οποίο την καταγράφουμε είναι το Facebook, το Twitter και όλα αυτά τα online κοινωνικά συστήματα. Σε αυτά μπορούμε να καταγράψουμε σε πάρα πολύ λεπτομέρεια τη διαδικασία με την οποία κάποιος γίνεται φίλος με κάποιον άλλο, αντελάσσουν μηνύματα, κανονίζουν να πάνε κάπου. Υπάρχει ένας τρομακτικός όγκος δεδομένων, τα οποία κάποια στιγμή θα αναλύσουμε και εγώ ασχολούμαι λίγο με αυτό, για να καταλάβουμε τι γίνεται, πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα σε μια επανάσταση. Κωνσταντίνη, για ποιος θέλει να ρωτήσει, δεν το ξέρω. Συγγνώμη, αναφέρατε κάποια στιγμή στην ομιλία για το DNA. Εγώ από ό,τι έχω ακούσει το έχουμε αποκωδικοποιήσει και το είπατε εσείς και ότι προσπαθούμε να βρούμε όπου προέρχεται το DNA κάποιου συγκεκριμένου ζώου να βρούμε το γενολογικό του δέντρο. Αν απομονώσουμε το DNA και ξέρω, να το συγχωνεύσουμε ή να το μεταλλάξουμε, να πάρουμε το ρόλο της φύσης. Δεν λέω να φτιάξουμε καμπλοπαδαλή με το κεφάλι δεινόσαυρο, ξέρω κάτι τέτοιο, αλλά κάποιες ουσίες όπως ψευδάργυρος, ενέργεια, δηλαδή ενέργεια, μπορούν να μεταλλάξουν το DNA. Πώς θα γίνονταν, θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Μπράβο, σωστά καταλάβες. Επίσης, έχεις ακούσει αυτό που λένε μεταλλαγμένα προϊόντα, μεταλλαγμένα λαχανικά. Αυτό είναι αυτό που λέγεται γενετική μηχανική, genetic engineering. Προσπαθείς να βάλεις ιδιότητες, ας πούμε... μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, τετράγωνες ντομάτες, μπορεί να φτιάξει τετράγωνες καρπούς, όλα αυτά τα κοιτάμε. Επίσης, για πολλές χρήσεις ιατρικής, αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε εγκεφαλικά κύτταρα τα οποία φωσφορίζουν. Και ο λόγος για τον οποίο αυτά είναι χρήσιμα είναι ότι μπορούμε πλέον να, όταν υπάρχουν χρώματα στα εγκεφαλικά κύτταρα, μπορούμε πιο εύκολα να καταλάβουμε αυτό το πολύπλοκο δίκτυο, ποιες είναι οι συνάψεις τις οποίες κάνουν. Γιατί αν δεις αυτό που γίνεται στα εγκεφαλικά κύτταρα είναι ότι υπάρχει ένα νευρόνιο και αυτό το νευρόνιο έχει μικρά ποδαράκια που συνδέονται με άλλα νευρόνια, αλλά έχει και ένα μακρύ πόδι, το οποίο πάει πολύ μακριά. Και επειδή είναι πάρα πολλά και πολύ συμπαγώς, είναι πολύ συμπυκνωμένα, δεν μπορούμε εύκολα να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε φτιάξει... έχουμε βάλει χρώματα σε κάθε διαφορετικό νευρόνιο, διαφορετικό χρώμα και μπορούμε να βρίσκουμε πιο εύκολα που πάνε αυτές οι επαφές. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε αλλάζοντας, πειράζοντας το DNA με καλό τρόπο. Υπάρχουν και τρόποι να το πειράξει με κακό τρόπο και δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αλλά για να γίνει πρόοδος εδώ, θα γίνει πρόοδος και εκεί. Οπότε πάντα θα υπάρχει μια πάνω για καλές και κακές χρήσεις. Μπορούμε να φτιάξουμε σαν χήμερα, για παράδειγμα. Σαν τι? Σαν χήμερα. Δηλαδή κάποιος να έχει πολλά ζώα μαζί. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει προσπαθήσει να φτιάξει. Ερώτηση, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Πάντω οι ερωτήσει είναι πολύ σύγχρονε. Και μια που ανέφερε και τον Νίκο, τον αδερφό του. Α πούμε ότι δυστυχώ δεν μπορούσαμε να τον έχουμε σήμερα εδώ γιατί έφυγε από την Νέα Υόρκη μόλι προχτέ. Και θα εκπλαγείτε τι άλλο προϊόντα βγάζει η οικογένεια Δασκαλάκη. Είναι γιατρό ο τύπο, αλλά πολύ σύντομα νομίζω θα τον διαβάζετε και αυτόν στον παγκόσμιο κήπο. Και επίσης τώρα μια γινόταν αυτό απλώ να πω μια γνώμη, επειδή πολύ συχνά γίνεται κουβέντα και έτυχε να διαβιάζουν από μερικές Κυριακές τους γονείς του Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι είναι στα όρια, αν όχι είναι ήδη αστικός μύθος αυτό που λέει ότι με την κρίση φεύγουν τα σπουδαία μυαλά από την Ελλάδα κτλ. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως κρίσης, και σε αυτό μπορεί να έχει μια άποψη ο Κωνσταντίνος προφανώς, ανεξαρτήτως κρίσης τα σπουδαία μυαλά για να εξελιχθούν πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να υπάρξει Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, δεν γίνεται να υπάρξει Δημήτρης Νανόπουλος, δεν γίνεται να υπάρξουν αυτοί στην Ελλάδα.
Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση. Είτε είναι το 2012, 2013, 2008, 2006. Πρέπει να πάνε έξω αναγκαστικά. Και ο Κωνσταντίνος είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Το Μετσόβιο τέλειωσε εδώ. Τέλειωσε εδώ το Μετσόβιο, δεν θα γινόταν, δεν θα έβγαιναν όλα αυτά νομίζω τα ταλέντα, αν δεν πήγαινε στο εξωτερικό, που έχουν έναν άλλο τρόπο να είναι ο Κωνσταντίνος Ασκαλάκης. Ναι, είναι πολύ επίπεδη λίγο η ερώτησή σου, γιατί μιλάει για την πραγματικότητα της Ελλάδας τώρα. Που ναι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή... Και σε εποχή δολοφονίας, σε εποχή παλιά, το 6, το 5, ναι, το 3. Αυτή είναι η άλλη απάντηση. Έχω δύο απαντήσεις να δώσω. Ότι αφενός μεν, ωραία. Ναι, έχεις δίκιο ότι στη σύγχρονη εποχή είναι δύσκολο να κάνεις έρευνα στην Ελλάδα. Η κλασική Ελλάδα γιατί ήταν τελώς έτσι. Ναι, μισό θα απαντήσω σε αυτό. Ωστόσο, ακόμα και σε μια εποχή ενδαιμονίας, νομίζω ότι για να υπάρξει πρόοδος πρέπει να υπάρξει επικοινωνία. Και αν θέλετε, το μεγαλύτερο κακό της Ελλάδας δεν είναι ότι οι επιστήμονες δεν είναι φοβεροί. Αν ερχόμαστε όλοι απ' έξω και αναλαμβάναμε τα ελληνικά πανεπιστήμια, θα υπήρχε καλή έρευνα στην Ελλάδα με μια προϋπόθεση. Ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε κλειστό σύστημα. Για να υπάρχει πρόοδος στην επιστήμη πρέπει να είναι ανοιχτό το σύστημα. Πρέπει οι φοιτητές οι δικοί μου που τελειώνουν ας πούμε στο MIT να πηγαίνουν σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, στην Αμερική, σε άλλη χώρα, οι δικοί τους φοιτητές να πάνε κάπου αλλού, να μετακινείται η γνώση και να αναμειγνύει την γνώση. Το κακό που κάνουν, το μεγαλύτερο κακό που κάνουν, γιατί υπήρχαν πανεπιστημιακοί, έχουν πολύ πανεπιστημιακοί από το εξωτερικό. Αλλά υπήρχε ας πούμε μια. Υπήρχαν όμως και κακοί πανεπιστημιακοί, οι οποίοι κρατούσαν το σύστημα και δυστυχώς ήταν περισσότεροι από τους άλλους, κρατούσαν το σύστημα κλειστό. Δηλαδή, και ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται αυτό είναι ότι πολλοί καθηγητές στα πανεπιστήμια είναι ότι τελειώσαν το διδακτορικό τους στο ίδιο πανεπιστήμιο, κάναν το πτυχιακό τους, κάναν το μεταπτυχιακό τους, γίνανε καθηγητές στο ίδιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αποτύπωμα αυτής της λογικής, ότι είναι κλειστό το σύστημα. Το σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτό. Εγώ τέλειωσα στο Μπέρκλι το διδακτορικό μου, είμαι στο MIT καθηγητής, μπορεί μετά να είμαι στην Ελλάδα. Αλλά το σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτό. Η πληροφορία να διακινείται. Οπότε δεν το θεωρώ αδύνατο. Γιατί ας πούμε υπάρχει και το Ισραήλ, το οποίο είναι ανοιχτό σύστημα. Φοιτητές που τελειώνουν διδακτορικό στο Ισραήλ έρχονται στην Αμερική, κάνουν το διδακτορικό τους ή κάνουν το μεταδιδακτορικό τους. Γίνονται καθηγητές στην Αμερική ή γίνονται πίσω στο Ισραήλ, αλλά το σύστημα είναι ανοιχτό. Και δημοσιεύουν σε συνέδρια τα οποία είναι παγκόσμια. Όχι στο ελληνικό συνέδριο για το τάδε θεμό. Πρέπει να δημοσιεύει στα πιο καλά παγκόσμια συνέδρια και στα πιο καλά παγκόσμια περιοδικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά δεν είναι αδύνατο. Δηλαδή, μπορεί να. Αλλά πρέπει να μετακινηθεί. Πρέπει να μιλά, πρέπει να επικοινωνεί με του ανθρώπου. Δεν μπορεί να σε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, για να ακούνε πίσω. Ίσως η έννοια του openness, της ανοιχτότητας, ανοιχτοσύνης, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς είναι η μετάφραση, ίσως είναι η λύση σε πολλά πράγματα, αν το αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο σαν ανοιχτότητα στην πληροφορία, αλλά ακόμα και των κλειστών δικτύων εξουσίας, διακυβέρνησης και όλα αυτά τα πράγματα και στην πολιτική. Δηλαδή, ίσως το openness θα μπορούσε να λύσει πολλά πράγματα. Θα το διερευνήσουν οι επόμενες γενιές, ίσως ή έχει ξεκινήσει. Ήθελα να ρωτήσω πάλι με αφορμή το openness στον εκτροχιασμό που προκύπτει της επιστήμης, της γνώσης, που τελικά πολλές φορές λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας. Θα μπορούσε η δημοκρατία να ήταν μία σπίδα προστασίας, δηλαδή αν αποφασίζονταν πάντα δημοκρατικά το πώς θα χρησιμοποιηθεί ένα νέο επίτευγμα ή μία νέα πληροφορία της γνώσης, θα μπορούσαμε έτσι να προστατεύσουμε για να μην γυρίσει ποτέ η επιστήμη ενάντια στην κοινωνία. Ναι, δεν ξέρω πώς θα απαντήσω αυτό το ερώτημα, γιατί δεν θα ήθελα να δει μία δημοκρατική διαδικασία που μου πει ότι θα κάνω την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό που λες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια websites που λένε, ας πούμε ένα website λέγεται Kickstarter. Εκεί πέρα αυτό που κάνεις είναι ότι λες θέλω να κάνω αυτό το πράγμα και θέλω 50.000 ευρώ να το κάνω. Αν βρεις οπαδούς, sponsors και λες ότι
αυτοί που θα με σπονσοράρουν για να φτιάξω αυτό θα πάρουν, ξέρω εγώ, έκπτωση τόσο της 100% σε αυτό που θα φτιάξω ή θα τους δώσω, ξέρω εγώ, χρησιμοποιείται σε πολλά πράγματα. Είναι για να κατασκευάσω κάτι, το έχω δει να χρησιμοποιείται, ας πούμε, θέλω να κάνω μια έκθεση και για να κάνω αυτή την έκθεση χρειάζομαι χρήματα και υπάρχουν σπόνσορες, δίνω αυτά τα χρήματα και μετά τους δίνω, ας πούμε, ένα print, μια εκτύπωση των έργων μου ή κάτι, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς αυτό που λες, αλλά είναι συναφές. Το Kickstarter, όχι, όποιος θέλει πάει και εσύ. Όχι, όποιος θέλει μπορεί να πάει και να σπονσοράρει κάτι. Αλλά δεν το θέλω, ας πούμε, οι δημοκρατικοί θεσμοί προφανώς πρέπει να μπουν στο παιχνίδι, το κράτος, η πολιτεία πρέπει να μπει στο παιχνίδι όταν υπάρξει εκτροχιασμός. Προφανώς πιστεύω στην πολιτεία. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις μια δουλειά στο κεφάλι σου και να σου λέει για να κάνεις κάτι πρέπει να κάνεις μια πρόταση στο Υπουργείο Έρευνας της Αμερικής για να σε χρηματοδοτήσουν και να την κάνεις. Νομίζω θα με περιόριζε και βάσει τόσο ποιος μου λέει ότι ας πούμε η Αμερική θα έπρεπε τις σωστές αποφάσεις. Αλλά ναι, η πολιτεία πρέπει να μπει στο παιχνίδι όταν μιλάμε για μεγάλα σημαντικά θέματα. Να πάρουν τις αποφάσεις και όχι ένα κράτος. Ναι, οι πολίτες να συμμετέχουν. Σωστά. Ναι, αν βρεις κάποιον καλό τρόπο με τον οποίο να λειτουργεί το σύστημα, να είσαι σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε εκεί... Απλώς κάποια στιγμή πρέπει γιατί να κλείσουμε γιατί ο Κωνσταντίνος είναι... Με πειρατώ απλώς δεν το λέει. Πιο δυνατά. Και εκεί, εκεί. Με το πλόγο. Εγώ. Ναι, ναι. Οι δημοπρασίες που είπαμε για τις εταιρείες, από ό,τι εγώ κατάλαβα, όσο πιο άμεσο είναι το response, όσο πιο συχνό είναι των παιχτών, τόσο καλύτερα διαμορφώνεται και το αποτέλεσμα. Κάναμε ένα παραλληλισμό για την πολιτική και στην πολιτική το αντίστοιχο response, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να είναι εκλογές, μάλλον θα είναι δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι. Όταν είπαμε θέλουμε να φτιάξουμε μια γέφυρα, ρωτάμε αν θέλουμε να κάνουμε εκείνο το άλλο. Ήταν καλό, ψηφιακό. Υπάρχουν χώρες που κάνουν πάρα πολύ συχνά δημοψηφίσματα για πολλές μικρές αποφάσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάνει πάρα πολύ σπάνια δημοψηφίσματα. Θέλω να ρωτήσω... Ναι, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή που δίνει υπολογιστική πληροφορική στην πολιτική τελικά. Αν αυτό είναι καλύτερο σύστημα που ακολουθούν κάποιες χώρες με τα πολλά δημοψηφίσματα ή όχι. Γιατί ένα δημοψήφισμα, ας πούμε, πριν, μια πρόταση δημοψηφίσματος πριν 2-3 χρόνια κόντεψε να την άξουν αέρα, υποτίθεται την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Έτσι. Τι είναι τελικά, προς τα πού είναι το καλό, ποια είναι η συμβουλή δηλαδή της υπολογιστικής πληροφορικής στην πολιτική. Εξαρτάται πόσο αφηρημένα θα μελετήσουμε το θέμα, αλλά μαθηματικά, όσον αφορά τα μαθηματικά, δημοπρασίες που έχουν πολύ συχνή αλληλεπίδραση του δημοπράτη με τους πλειοδότες και δημοπρασίες που λέγονται sealed bid, δηλαδή ότι βάζεις ένα φάκελο τον bid σου και ο δημοπράτης ανοίγει τους φακέλους και αποφασίζει το αποτέλεσμα. Αυτές τις δύο είναι ισοδύναμες μαθηματικά, αλλά η ισοδυναμία αυτή εξαρτάται από τι πληροφορία θα βάλεις σε αυτό το φάκελο. Και επειδή μου μίλησες για δημοψηφίσματα, ένα παράδειγμα που είναι αυτό που κάνουν στην Αμερική. Στην Αμερική όταν πας για εκλογές, για προεδρικές εκλογές, δεν ψηφίζεις μόνο για τον πρόεδρο, αλλά υπάρχει μια τεράστια λίστα από θέματα για τα οποία ψηφίζεις. Για γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, για μείωση του φόρου, για αγορές μέσω ίντερνετ, για πόσα καύσα αέριο μπορούν να παράγουν τα αυτοκίνητα στην πολιτεία σου. Και το καθεξής. Ψηφίζει για μια σειρά από θέματα και μάλιστα οι Αμερικάνοι πριν πάνε ενημερώνονται για όλα αυτά τα θέματα για να μπορούν να αποφασίσουν τι να βάλουν μέσα. Οπότε υπάρχει και αυτό το σύστημα. Υπάρχει. Γενικά τα Gallup, υπό μία έννοια αυτό το σκοπό έχουμε, να σπρώξουμε τις αποφάσεις προς την κατεύθυνση που πιστεύουν οι πολίτες. Ωστόσο, ναι,
συμφωνώ ότι τα κίνητρα είναι μερικές φορές δεν είναι ευθυγραμμισμένα, έτσι. Κάπου εδώ όχι, θα κλείσουμε γιατί είναι 2 ώρες. Του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ.